Να είμαστε. Είναι η εκπομπή του ΠΑΟΚ 24, ονομάζομαι Σταύρος Κόλκας. Κάνω το δημοσιογράφο αυτές τις μέρες, τις στεγνές. Δίπλα μου ο Δημήτρης Τζομπατζόγλου, ένα παιδί το οποίο πρέπει να το λυπάστε για την προηγούμενη εκπομπή. Και εδώ τώρα βρίσκει την δημοσιογραφική του Ιθάκη, δίπλα μου βέβαια. Θα ασχοληθούμε βέβαια με την επικαιρότητα του ΠΑΟΚ που είναι πάρα πολύ έντονη. Μείνετε συντονισμένοι. Μια χαρά τη βλέπω τη σκορδά χωρισμένη. Χωρίστε να σωθείτε. Είναι το μήνυμα της ημέρας. Δημήτρη μου. Καλό μεσημέρι σε όλους. Μεσημέρι το λες 12 η ώρα. Είμαστε εδώ για να μιλήσουμε για τον ΠΑΟΚ και τις επιτυχίες που είχε το Σαββατοκύριακο. Στο μπάσκετ, στο handball, στο βόλο, στο βόλεϊ. Ευτυχώς που είναι ο βασιλιάς των σπορ. Ευτυχώς. Εκεί όπου η μπάλα μπαίνει στα δίχτυα με τα πόδια και βλέπει καμιά χαρά ο σύλλογος. Το φιλικό. Το φιλικό με την ομάδα που είσαι, 12 δικούς. Ναι, όντως είναι πάρα πολύ καλό αυτό. Τι παρήγγειλες? Εγώ. Μπομπή τώρα, δεν γίνεται. Μόλις μπήκα. Α, ναι ρε. Λεφτά θες, εντάξει. Έλα. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έχουμε για το επόμενο δίωρο που θα είμαστε μαζί και με Άκη Σακελόγλου. Ο Σάκης ήρθε με τα γυαλιά ηλίου, δηλαδή ζήλεψε φως σε γυαλιά. Ρε φίλε, δεν πήρα μαζί μου τα γυαλιά οράσεως και λέω κάτσε να πάρω τα ηλίου να τον κάνω παρέα. Πού είναι η γυαλιά σου? Τα έχω στο τσέπι, τα ξέχασα. Άρχισε. Δεν είναι σωστό. Άρχισε, δεν είναι σωστό αυτό. Την Πέμπτη έχει αγώνα, έχει περιγραφεί το. Όχι, μα... τα μακριά θα τα πάρω, εννοείται. Ρε φίλε. Είναι, θα είναι ο πρώτος σου. Ο πρώτος, ναι, θα το διαφημίσουμε. Εννοείται, χορηγό. Άλλο ματ. Opticon Express. Δεν δείχνει όμως αυτοπεποίθηση αυτό που κάνεις. Και εσύ πλασάρισε για αρσενικό με. Τι αυτοπεποίθηση. Τεράστια αυτοπεποίθηση. Το ότι δεν φοράς τα γυαλιά σου συνέχως. Εντάξει, αφού ζαλίστηκα, τι να κάνω. Ρε. Αφού ήταν σαν να μαστούρης ήμουνα. Σαν να είχα πέσει στο καζάνι με το LSD. Όπως σωστά σου είπε και ο Γιάννης ο Παρασκευαίδης, στην αρχή θέλει να τα βγάζεις λίγο. Τα βγάλα λίγο. Ναι. Εντάξει, θα τα συνηθίζω κάποτε. Ή ανά μία ώρα πέντε λεπτά να τα βγάζεις ή γενικά ανά δύο-τρεις ώρες να τα βγάζεις μισή ωρίτσα. Όχι, πρέπει να γράψεις ένα μπλοκ. Ένα μπλοκ. Μετά και τη Πέμπτη. Βλέποντας ποδόσφαιρο με ή χωρίς γυαλιά. Κοίτα να δεις τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι το χωρίς είναι το πιο σωστό. Τον ΠΑΟΚ το φετινό. Α, και ήρθαν τα φωτοσαλάτα σου. Και όλα, ρε φίλε. Τα χεράκια σας την κόψατε, κυρία μου. Μπράβο. Στο ασανσέρ την παρήγγυλα. Στο ασανσέρ που συναντιόμαστε. Α, πολύ καλό. Από πού είναι τα φρούτα? Εδώ η Μαθία δουλεύουμε. Για να δω. Πόσο κάνει. Μπανάνα η Μαθία, ξεκουστεί. Είναι. Α, έλα, τα έχω. Έχουμε κάνει δύο ταλαβέρια στον αέρα. Αυτές συναλλαγές στον αέρα. Εγώ τίποτα πάλι. Πάλι να παίξω. Ούτε τον καφέ του δεν έχει κάνει. Έφερε ο Γιώργος Συρίγος πράγματα αλμυρά και γλυκά από το Σουαρέ, το νέο κατάστημα στη Δραγούμη. Δραγούμη 41. Αλλά έφερε και χυμό ρόδι. Έχεις εσύ χυμό ρόδι? Δεν έχεις. Δεν έχω, ρε φίλε, αλλά πλέον. Θα πάθεις πλάκα. Είχα ροδιά εγώ στο πατρικό τη Σταυρούπολη. Θα πάθεις έχω πλάκα. Έχω ροδιά. Εννοείται. Και αυτήν τη στιγμή η ροδιά έχει οργιάσει. Ναι, τώρα. Δηλαδή, μας παρακαλάει η Αλίκη να τα φάμε, γιατί μετά από ένα σημείο και μετά ξεραίνονται, αποστεώνονται. Ναι. Έτσι, ξέρεις. Κάνε χυμό. Εννοείται, ρε φίλε. Κάνε χυμό, θα πάθεις πλάκα. Είναι πολύ γίνος ο χυμός ρόδι. Ναι. Κάτι πρέπει να παίζει με το εμπόριο γενικά αυτών των πραγμάτων και είναι πλέον πολύ πιο φτηνό το ρόδι. Γι' αυτό και μπορεί σε αρκετά μαγαζιά. Δεν έχω πληρώσει ρόδι στη ζωή μου. Πας έξω από ένα μαγαζί, το οποίο μπορεί να είναι καφέ ή να είναι έτσι με τυρόπιτα και τέτοια σαν αυτό το μαγαζί. Και το έχει σουάρε. Ένα καφάσι. Ένα καφάσι απ' έξω με ρόδια και σου λέει, σου στίβουμε τώρα εδώ. 1,5 ευρώ, 2 ευρώ. Άνοιξε ο Συρίγος. Ναι, ναι. Πόσο πιο ύψος είναι? Δραγούμη, 41, λίγο είναι πάνω από την Εγνατία, εννοείται, αριστερά. Ναι, ναι. Το μονό είναι από εκεί. Δεξιά. Ωραία, τελείως, τα πάμε. Και... Φοβερά πράγματα. Πίτες, όλα χειροποίητα. Όλα. Φοβερά πράγματα, αλλά δεν έμεινε τίποτα 12 η ώρα, έτσι. Δεν έμεινε τίποτα. Ήρθε 11 και 11 και 10 είχαν τελειώσει τα πάντα. Με Μάριο Ασλαμά. Πλάκωσαν οι από δίπλα. Είναι από τις σπάνιες φορές που τους βλέπουμε. Καλύπτει Ασλαμά τώρα. Πετάς την μπάλα στην κερκίδα. Πόσοι μπορεί να ήρθαν? Ήρθαν 6 άτομα. Που έχουν βάλει πόρτες δίπλα για να μην τους βλέπουμε.
Άνοιξαν οι πόρτες και ήρθαν για να φάνε. Μας είδαν αυτοί. Όλοι αυτοί μας βλέπουν. Εμείς δεν τους βλέπουμε. Ναι, ναι. Αλλά αυτά δεν ενδιαφέρουν το κοινό. Το κοινό τον ενδιαφέρει να μάθει πώς ο ΠΑΟΚ τα κατάφερε στο μπάσκετ, στο βόλι, στο handball και στο πόλο. Άκη Σεκιζλόγλου. Ήταν ένα Σαββατοκύριακο. Λέγεται μάλιστα ότι το live streaming του ΠΑΟΚ 4 οφείλεται και φταίει στην ήττα από τον Φίλιππο Βέριας. Δεν νομίζω, δεν ήταν το πρώτο που κάναμε. Δεν ήταν το πρώτο που κάνατε. Το οποίο live streaming έχει 5.000 προβολές, εντάξει. Αναμενόμενο. Αναμενόμενο γιατί είναι και οι ΠΑΟΞΙΤΕΣ αλλά είναι και οι Βεριώτες που βεβαίως είδαν το παιχνίδι αυτό εκείνη την ώρα από την πολύ καλή μετάδοση, οφείλουμε να πούμε, και σε εικόνα και σε ποιότητα και σε περιγραφή από τον Γιάννη τον Παρασκευαίδη. Καλύτερος ο Φίλιππος. Τώρα, πάλι κυνηγούσαμε το σκορ τώρα σαν χαζί να πούμε τώρα. Ακούω δεξιά-αριστερά, διαιτησίες, αυτό τώρα, το άλλο. Διαιτησίες, πώς γίνεται σου φεύγουν 8 γκολ και 9 στην έδρα σου. Ναι, κοίταξε, ναι. Άκου να δεις τώρα. Εγώ επειδή το βλέπα με μια ποδοσφαιρική αντίληψη. Όταν φίλε είσαι στα 2 γκολ, στα 3, στα 2 και πας ας πούμε να βγάλεις αντεπίθεση και ο τερματοφύλακας που την έχει δει εκείνη την ώρα του Γκαντάμ βγάζει και αυτά που πηγαίνουν έξω και στην κόντρα τρως γκολ. Και αυτό γίνεται 4-5 φορές. Και ποιος τι. Δηλαδή λες το βάζω και επειδή έχει αρκετό χρόνο ακόμα τους πιέζω. Και αντί να το βάλεις τρως γκολ στην κόντρα. Άντε πες μου εσύ πώς γίνεται αυτό. Δεν ήταν η μέρα τους προχθές. Εμείς στηρίζουμε τα παιδιά γιατί όλοι το λένε και οι αντίπαλοι. Ποιοι μας κέρδισαν φέτος, ο Διομήδης εκτός έδρας, χάσαμε, και ο Φίλιππος Βέριας. Αυτές είναι οι ήττες μας. Λοιπόν, όλοι είπαν αυτό το πράγμα. Ότι ο ΠΑΟΚ έχει ομαδάρα. Έχει πάρα πολύ καλή ομάδα φέτος. Τα στηρίζουμε τα παιδιά, δείχνουν, απλά δεν. Βγαίνει και πίεση λίγο, δεν μπορείς να είσαι και κάθε μέρα στη μέρα σου. Και ο Φίλιππος ήταν πρωταθλητής, έτσι. Πήρε το πρωτάθλημα πέρσι. Λογικό είναι, έπαιζες με μία από τις ομάδες που εγώ απόρρισα που δεν την ανέφερε ο Άκης ο Κυπρέος την προηγούμενη εβδομάδα. Ναι. Στις ομάδες που είπε ότι θα πρωταγωνιστήσουν. Εγώ τον είχα τον Φίλιππο. Στο μπάσκετ, Σαύρο Κόλκα. Καλά, γανάκτησα. Εντάξει, φίλε, τα βάλαν όλα. Τα βάλαν όλα, ρε φίλε. Δηλαδή, ο Μανολόπουλος βλέπεις ότι τα βάζει όλα. Πίεσέ τον, ρε φίλε. Τι του δίνεις ελεύθερα σου συνεχώς. Αυτά στα 11. Δεν να... 7 στα 10. Στα 10. Πού από 70% στρογγυλό. Δεν είναι τώρα. Ο μέσος όρος 4,5 σου βάζει 23 πόντους στο κεφάλι και δεν τον πιέζεις ποτέ. Και να είχαν αυτοί κανένα σέντερο θα πάει μπάλα από κάτω να μας κάνουν ζημιά, να πάει στο διάολο. Αλλά εδώ μιλάμε τώρα, ρε φίλε, ότι δεν τον έκλεισες ποτέ. Ελεύθερα σουτ συνεχώς. Ο τύπος που δεν τα είχαν ποτέ. Δηλαδή, δύο μέρες να βαρούσε δεν τα είχαν. Εντάξει τώρα, δηλαδή φτάνει. Είπαμε αφέλεια, είπαμε εντάξει δεν έχουμε λεφτά, η ποιότητα που λείπει και να είχαμε να λέγαμε και τα παιδιά που θα μάθουν, ναι, εγώ είμαι 41,5. Τα νεύρα μου είναι σε οριακό επίπεδο, δεν γίνεται κάθε φάση αυτό το ίδιο πράγμα. Ευτυχώς που κέρδισε τον Άρη και τον Απόλλωνα. Ευτυχώς. Σε αυτό ναι, το... Ναι, και τι να γίνω, να γίνω, α, κέρδισε τον Άρη, τελείωσε σεζόν, να γίνω τέτοιος. Όχι, είσαι σε καλή βαθμολογική θέση. Α. Γιατί δεν είσαι για πολλά πολλά. Εντάξει, μιλάμε για κωμωδία τώρα, τον μπάσκετ που παίξαμε στην. Στα Τρίκαλα ήταν αστείο. Σε δεν αυτό... πήγαινε η μπάλα, συγγνώμη, γιατί τα έχω κρατημένα. Άσε να σκρισπάσει, ναι, γιατί ναι, μα έχει. Ναι, ναι. Δεν, είχε... δεν πήγαινε η μπάλα ποτέ κάτω από το καλάθι. Σουτάραν όλη την ώρα χωρίς λόγο. Σε... Όχι, σε προκαλούσαν να σουτάρεις. Σ' άφηναν συνέχεια. Ποιο να σουτάρει. Σ' άφηναν. Αυτοί, ο Σάιμπερ το. Ο Σάιμπερ ο μόνος που έβαζε δεν πήρε προσπάθειες. Ο Τσόχλας, ο Κόνιαρης, ο Τέιλορ. Σε προκαλούσαν, σ' αφήνανε. Εντάξει, πάνε την μπάλα κάτω από το καλάθι, ρε φίλε λίγο. Δηλαδή από ότι την πήγες έβαλες καλάθι. Σε παρακαλώ να βαράς 30 τρίποντα τώρα, τι λες και παίζουμε ρολόι. Άσε τώρα να πούμε. Γύρισαν τα μυαλά μας. Είπαμε εντάξει η ομάδα, ούσου του είναι, τη φανέλα του ΠΑΟΚ φοράνε. Τη φανέλα του ΠΑΟΚ φοράνε, δεν κατάλαβα δηλαδή. Είναι ευθυνή η ομάδα και, ναι, και ζει το Βασιλάκης Καΐλας 4. Έλειπε και ο Πέινερς. Ναι, έλειπε το Μαργαρίτη. Ναι, ωραία. Και... Εντάξει, με τα Τρίκαλα επίσης. Δηλαδή, ο γιος του Κένεθ Μπάλου είναι χειρότερος παίκτης από τον Μπράιαν. Για να ξέρω. Ο γιος του Κένεθ Μπάλου είναι πολύ καλύτερος από τον Τέιλορ. Έβαλε κάποια μεγάλα σουτ. Καλά, δεν το συζητάμε προχθές. Αυτό. Ναι. Δηλαδή, και εσύ, ΚΑΕ ΠΑΟΚ, έχω το γιο του Μπάλου και τον αφήνω να πάει στα Τρίκαλα και παίρνω εγώ τον Τέιλορ. Να κάνει τι ο Τέιλορ. Ο γιος του Μπάλου είναι, δηλαδή μπορεί να μην πάρει και μία. Έχει ζήσει η οικογένειά του, τα εγγόνια του και τα δισεγγονά του από τον ΠΑΟΚ. Βουνό το δίκιο σου. Και έχω εγώ να πούμε τώρα τον άλλο να δω να πιάσει την μπάλα. Δεν μπορεί να πιάσει την μπάλα. Σουτάρει και λες πέτυχε Στεφάνη, μην ξεφτυλιστούμε αγόρι μου. Πέτυχε το.
Οι ρεπόρτες που σας είδα που τραβάτε και βίντεο, βρε σε κουβάδες είστε. Ωραία, μόνο ο Άκης έχει κανονικό σώμα αθλητή και ένας ψηλός που δεν είναι δημοσιογράφος σίγουρα. Ωραία. Ναι. Όργια κάνουμε. Τι? Όργια. Σε full φόρμα. Σαν κουβαδάκια με χερούλια τρέχανε εκεί πέρα όλοι. Τέλος πάντων, οι άλλοι. Εντάξει, κανονικά, δηλαδή πρέπει να παίζετε με κουτσούς. Μην προσβάλλεις τώρα το. Άσε τώρα. Για να κερδίσετε, φίλε, 4 στα 4 πρέπει να παίζετε με. Με φοβερή απόδοση. Γιατί το. Τον αγώνα το δικό μας έπρεπε να τον αναφέρει αργότερα όταν θα έχει ηρεμήσει λίγο. Τώρα είναι πολύ τιμωμένος. Έβαλες 10 πόντους εσύ. 3 ασίστ σου έδωσε. Και 2. Σου έδωσε 3 ασίστ. 3 ασίστ Τσορμπατζόγλου στον εφηδιασμό. Τα 2 τα βάλαμε με αλλαγή 2 πασών και η τρίτη σε μένα που έβαλα το πασόν των Ρωσιών. Που έβαλα το καλάθι χωρίς να πέσει μπάλα κάτω. Δηλαδή δεν είναι ότι η αντίπαλη ήταν αδύναμη. Ήμασταν σε εκπληκτική μέρα. Αλλά δεν βέβαια η φάση της ημέρας είναι η ασίστ του Τσόρμπα στον Γιώργο τον Κουβεντίδη. Που βέβαια την έχασε κιόλας. Δεν την έχασε. Θα έπρεπε να φάξω. Του το φιλούσα, δεν έγραψα τίποτα στο chat. Θέλω να το πω στον αέρα. Εκπληκτική. Δηλαδή αλλού κοιτάει, αλλού πασάρει αυτό το παιδί. Πώς. Μπράβο ρε εσύ Δημητρή, έχεις φύγει από αυτόν τον τομέα. Όπως λέει ένας μεγάλος προπονητής στο μπάσκετ, η πάσα κάνει χαρούμενος δύο ανθρώπους. Και αυτόν που πασάρει και αυτόν που τον βάζει. Ήθος. Παναγιώτης Γιαννάκης ρε φίλε. Ήθος. Ήθος. Τέλος πάντων, εγώ αυτό που θέλω να πω για τον πασχετικό πάω. Δε σφάτσα που σε παίζει διαιτητής στην Ιταλία. Ο Ελβετός, κάτσε, θα έχει παίξει κανένα ομόλογο, θα μας. 35 χρόνια. Καθηγητής στο επάγγελμα. 35. Αρχίσανε οι διαιτητές. Ομόλογα, έχει γίνει στο μάτι του. Αρχίσανε οι διεθνείς διαιτητές να είναι μικρότεροι από εμάς. 35 είναι αυτός. 35 είναι. Βέβαια. Καλά, εγώ μετά τον Τούτορ που ήταν μικρότερος από μένα, προπονητής του ΠΑΟΚ, εκεί κλείδωσα εγώ. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω με λίγα λόγια για τον μπασκετικό ΠΑΟΚ, σας αγαπάμε. Ωραία, όλοι όσοι είστε εκεί, αδέρφια μας. Εντάξει, δηλαδή έλεος. Έλεος. Δεν αντέχω άλλο, η ψυχή μου δεν αντέχει. Έχει γυρίσει το μάτι μου. Δεν μπορεί να κάθομαι μεσημέρι Σαββάτου ήρεμος και να είμαι σε 20 λεπτά λες και έφαγα ντου από 30 τύπους με ρόπαλα και κράνη και τέτοια ξέρω εγώ. Δηλαδή δεν μπορεί να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Δεν άντεξε η ψυχή μου. Πρώτη φορά στη ζωή μου είπα βρείτε έναν επενδυτή, κάνετε κάτι. Κάποιος, ποιος έχει λεφτά σε αυτήν την πόλη. Ρε. Ο Σαββίδης. Ας τον Ιβάν. Θέλω να μπει αντίπαλο δέος. Δεν νομίζω να έχει κανένας άλλος. Τι αντίπαλο δέος. Όχι στα ίδια νούμερα. Θέλω να μπει στο μπάσκετ όχι ο Σαββίδης, επενδυτής, ο οποίος θα δουλέψει κανονικά, ωραία, και θα κάνει ένα πολύ ωραίο σύνολο. Όχι τύπου Λάσκαρη, μην μας ψάχνουν Λιθουανοί κοινοί. Έχω έναν που ταιριάζει από αυτό ήθελα να με πω. Με το Σαββίδη, αλλά δεν πρέπει να το πω με το όνομα. Δεν υπάρχει δεύτερος, μετά το Σαββίδη δεν υπάρχει. Να γίνει σφαγή, 20 εκατομμύρια στο ποδόσφαιρο, 30 στο ποδόσφαιρο. Εκεί ας τολμήσει να πάει να κάψει κανείς κανένα σπίτι. Δεν υπάρχει περίπτωση. Τέλος πάντων, αυτό που θέλω να πω με λίγα λόγια είναι ότι δεν μπορώ άλλο. Ξέρω η ομάδα θα αντιδράσει, θα κάνει και νίκες. Κουτουλού, κουτουλού, κουτουλού. Αλλά ρε, πάρε τις νίκες να σωθείς τώρα εκεί. Ναι, δηλαδή είναι κωμωδία. Αν ήταν σε πολύ πιο φούλη ρυθμούς και ανταγωνιστικούς ρυθμούς κλπ. Το ποδόσφαιρο, παιδιά τώρα θα τους είχαμε φτύσει, έτσι. Και χάνουν την ευκαιρία, γιατί κανονικά θα έπρεπε να είναι αιτία σοβαρής συζήτησης και πολιτικής. Τον διοικούντων του ΠΑΟΚ ότι παιδιά τώρα είναι ευκαιρία μας. Γιατί το ποδόσφαιρο μια παίζει, μια δεν παίζει και όταν παίζει είναι τόσο κρυανάλατο που κανείς δεν ασχολείται. Εδώ θα κάνουμε τη διαφορά και χαρίσουμε, σκορπίσουμε χαμόγελα. Έλα τώρα, δηλαδή το μπάσκετ που παίξαμε ήταν κωμικό. Πρέπει να βγει Νίκος Μοσχοβίτης, να του πεις είναι Μοσχοβίτη. Είναι που τον έχουμε στείλει και αυτό το τσουρούκι. Πες, Νίκο. Το στείλαμε και Γερμανία τώρα. Το στείλαμε και Γερμανία. Ο Τσαλτίδης κάτι έχει κάνει. Βγήκαν αργά και τον αποθέωναν τον Μοσχοβίτη. Πώς είναι ΠΑΟΚ, αυτό τα λοιπά. Έχει φοβερές γνώσεις και έπρεπε να είναι άρεσε. Μα γι' αυτό είναι ΠΑΟΚ, ρε φίλε. Γι' αυτό το λόγο τον έχουμε να κάνει. Που ήταν ο Μοσχοβίτης, γιατί δεν παίζει σε ρεπόρτερ ο Μοσχοβίτης. Δεν τον ενδιαφέρει και ο ίδιο και έχει εκπομπή την ίδια ώρα γι' αυτό. Αλλιώ του προτείναμε. Τα ποσοστά του στα τρίποντα ήταν σίγουρα 40% πάνω από τον Τέιλορ. Ποιο ωραία. Παίξαμε και είχε ένα στα δύο το Σάββατο ο Τσαλτίδης. Ο Τσαλτίδης, να σου πω το ένα στα δύο, φίλε. Τρίποντα. Τσαλτίδης, όχι, εντάξει, κανονικός. Ναι. Εν τω μεταξύ, πρόσεχε να δεις. Κάποια στιγμή μπαίνει ο Τσαλτίδης, ο οποίος δεν είναι στις πρώτες επιλογές, ρε παιδί μου. Άσε που. Όχι, φίλε, κάτσε να δεις. Λοιπόν, δωδεκάδα κατεβάσαμε. Ναι. Αφού τρέμαμε, μην έρθει και ο Παραπονιάρης και είμαστε 13 και κάποιος να μπει εκτός. 12 ήμασταν. Και κάποια στιγμή μπαίνει ο Χρύσανθος.
το παιχνίδι είναι η αλήθεια όλο ότι από την αρχή φαινόταν. Ναι, όλο το γήπεδο θα τον αποθεώσουν. Standing ovation, λοιπόν. Και κάποια στιγμή μπαίνει ο Τσαλτίδης. Οι άλλοι τον βλέπουν έτσι, τρομάζουν, αλλά εκτιμώ γιατί είναι νεαροί. Παίζαμε με πληροφορικάριους. Γιατί το ξεφτιλίζεις. Ήταν όλοι φίλοι under 30. Κάτω από τα 30 ήταν. Αυτό σου λέω, ρε φίλε. Τι λες, ρε. Ο πληροφορικάριος είναι ο κλασικός αστός, ο οποίος δεν κάνει τίποτα άλλο όλη μέρα από το να παίζει μπάσκετ. Στο μπλιμπλίκι. Ο πληροφορικάριος είναι αυτός που το έχει με τους υπολογιστές, είναι κάτοικος κέντρου και γενικά της πόλης μέσα. Που δεν έχει μισή έτσι, μπασκέτα. Δεν είναι Πολυχνιώτης και Ευκαρπιώτης, μιλάμε χάζα. Mm. Και είναι ότι επειδή εγώ μαμά δεν παίζω μπάλα, είναι σκληρό άθλημα, παίζω μπάσκετ. Λοιπόν, μπαίνει τώρα μέσα ο Τσαλτίδης, τον βλέπουν αυτά τα παιδιά, νεαρά όλα. Κάποιοι προφανώς τον ξέρουν και σαν όνομα, βλέπουν και τη φανέλα και λένε εντάξει, εδώ είμαστε, τον έχουμε. Έλα όμως ότι ο Τσαλτίδης το παλεύει το πράγμα και κάποια στιγμή γίνεται μια φάση που δεν τη σφυρίζει φάουλ ο διαιτητής και λέει ο αντίπαλος. Ναι, αλλά αυτός μπρούχνει. Και ήθελα να πω μέσα, αγόρι μου, εσύ να δεις εμάς τι τζιρλάκια κάνει. Εσύ θα τον αντιμετωπίσεις 5 λεπτά, θα τον βγάλει έξω ο Μιχαλίτσος, θα λυθεί το πρόβλημα. Το δικό μας το πρόβλημα που σμπρώχνει. Ο Μιχαλίτσος ο προπονητής. Ναι. Και παίκτης. Και παίκτης. Έχουμε ωραία μηνύματα. Σκοτ Σκάιλ. Τον Χρύσανθο για τις ενστάσεις τον πήρατε. Εύκολο. Ένα μήνυμα. Ναι. Έχουμε ένα άλλο, βεβαίως μια πληροφορία για κλήρωση στο κύπελο handball ΑΣΕ Δούκα ΠΑΟΚ, όπως και πέρυσι. Πέρυσι ο ΠΑΟΚ είχε αποκλειστεί. Για το handball του ΠΑΟΚ το οποίο αναφερθήκαμε. Για την ομάδα που δεν αναφερθήκαμε είναι η ομάδα Βόλεϊ, η οποία έχασε χθες. Πήρε ένα σετ όμως, φίλε. Και το έκανε ένα-ένα. Εκεί. Και λες, μήπως έχει λίγο ενδιαφέρον ο αγώνας. Α, το κάνει και 2-2. Κατάλαβες, άρα δεν. Τελείωσε το Champions League, ο ΠΑΟΚ συνεχίζει δεύτερη διοργάνωση. Ο αγώνας ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός έχει αναβληθεί και θα γίνει 1η Δεκεμβρίου. Άρα ο ΠΑΟΚ τώρα παίζει 26 Νοεμβρίου στην Κηφισιά, στο χαμηλοτάβανο εκείνο. Κηφισιά ΠΑΟΚ. Αναβλήθηκε το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός. Αναβλήθηκε, πώς τα γινόταν. 1η Δεκεμβρίου. Για ποιο λόγο? Αφού έπαιζε στην Ευρώπη ΠΑΟΚ. Έπαιζε χθες Ευρώπη. Α, θα γίνει 1 Δεκεμβρίου. Ενώ τα άλλα γίνανε το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε. Ναι. Έχασε ο Ηρακλής. Και η Κηφισιά έχασε την Αλεξανδρούπολη 3-2. Ο Ολυμπιακός παίζει σήμερα. Με τον Ηρακλή Χαλκίδας. Θα μείνει πρώτος. Ναι. Ωραία. Αυτά στα γύρω-γύρω γιατί έχουμε και ποδόσφαιρο. Έχουμε και ποδόσφαιρο που πρέπει να αναφερθούμε. Είπαμε ότι μόλις η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές των ευρωπαϊκών αγώνων. Στο Αρτέμιο Φράγκη, Φιωρεντίνα ΠΑΟΚ, ο 35χρονος Ελβετός, Στέφαν Κλόσνερ, σφυρίζει. Οι βοήθοι βεβαίως είναι συμπατριώτες του, ο τέταρτος είναι και αυτός εκεί Ελβετός, ο παρατηρητής είναι Ισραηλινός και UEFA Delegate είναι ένας Γερμανός. Στο Αρτέμιο Φράγκη που έχει πολύ μεγάλο πρόβλημα ο Χλωτάπητας. Ναι. Έγινε αγώνας ράγκμπι. 6 αντιπανηγυρισμοί. Από Τζάλμα Κάμπος και τα λοιπά. Δηλαδή τι, ότι είναι καλό, βολεύει τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, κακό δεν το λες. Αλλά εγώ νομίζω ότι αν δεν είναι χαλή το γήπεδο δεν μπορεί να παίξει κανείς. Αυτό ότι ο ΠΑΟΚ να πάει να κερδίσει στην Ιταλία είναι φοβερό πάντως, ως μια πρώτη σκέψη. Όχι, γιατί... αυτό το ότι δεν μας τρομάζει πως πρέπει να κερδίσει δεν είναι φοβερό. Δηλαδή... Εμένα, επειδή την είδα χθες τη Φιωρεντίνα, είναι σε καλή κατάσταση. Ξεχνάμε τη Φιωρεντίνα που αντιμετωπίσαμε στον πρώτο γύρο. Ο Μπερναντές είχε κάνει παπάδες. Στην έδρα δεν κέρδισε ούτε μπεσκάρα. Δεν μπορεί με κλειστές άμυνες. Δεν μπορεί. Χθες έβαλε το πρώτο νωρίς. Εντάξει. Και άνοιξε. Και στην Τσεχία έβαλε 3 γκολ και στην Κάλιαρη έβαλε 5 γκολ εκτός έδρας. Όλα. Αν έχει ελπίδες ο ΠΑΟΚ είναι ένας συνδυασμός κακής φόρμας με μικρού ενδιαφέροντος από την πλευρά της Φιωρεντίνα. Αν έχει κάποια ελπίδα. Είναι Ιταλιάκι. Γιατί ο ΠΑΟΚ τι είναι καλά. Είναι τώρα, έχει ρυθμό ή έχει κατάσταση ψυχολογική για να πάει εκεί για να κερδίσει. Πρέπει να πάμε στο διάλειμμα, θα πούμε μετά όμως, θα κρατήσουμε κάτι. Πάμε για τους χορηγούς. Πάμε γρήγορα. Αναδομώ, μη με περνάτε για τρελό. Πολύ καλή επιλογή της Αναδομώ να μπει χορηγός και στο live streaming του handball. Τα έβγαλε τα λεφτά της. Βέβαια. Στο 2-3-11-2-41-508 καλείτε
να μάθετε για ανακαινήσεις σπιτιού, επαγγελματικού χώρου, κουζίνας, μπάνιου, ό,τι γουστάρετε, στις καλύτερες επιλογές, με μελέτες μηχανικών, μελέτες γενικότερα. Η Αναδομό είναι εκεί, Αγία Σοφίας 18 και στο αναδομό.gr. Μαζί μας σήμερα Δευτέρα και ο Πειρατής, όπου όλες οι Brew Dog από Βαρέλι είναι 2-1, πίνετε 2 και η τρίτη είναι κερασμένη. Ενώ σήμερα, αν πάτε το βράδυ, θα ακούσετε βρετανική pop μουσική, αλλά και indie, alternative, new wave και post rock και πολλά άλλα στην Διογένους 17. Στην κάτω τούμπα με τηλέφωνο το 944-922. Από ό,τι είδαμε στις φωτογραφίες, ήταν ο Σταύρος ο Κόλγας εκεί και το φιλαράκι του κοντός του έκανε εκεί διάφορες μπυρομεζέδες. Του βγάλε αυτό το pub and finger food menu για να ξέρει τι να λέει. Και με ρεγκίνα τα είδη υγιεινής, τα οποία τα βρίσκεται σε επιλεγμένα καταστήματα, τα κορυφαία είδη υγιεινής. Προχωράμε στην πρώτη ώρα για το ΠΑΟΚ 24. Ρεγκίνα, είδη υγιεινής, μπαταρίες, υδραυλικά είδη, τα πάντα. Και ένα ακόμα μήνυμα για τον πασχετικό ΠΑΟΚ. Το ίδιο μοτό μεσέν έχει και ο Τσόχλας. Δίνει πάσα και γίνονται χαρούμενοι όχι δύο, αλλά πολλοί. Άκουσε ο Γκολάσα ότι ο Τσόχλας θα γίνει ηγέτης του πασχετικού ΠΑΟΚ και ζητάει να επιστρέψει να ηγηθεί του ποδοσφαιρικού. Και το κορυφαίο, ο Ίρβινγκ Τόμας που έπαιξε ένα παιχνίδι, ένα ημίχρονο θα πω εγώ, έχει πιο πολλούς πόντους από τον Τέιλορ. Με αυτά τα μηνύματα τα πολύ ωραία για το μοδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ, προχωράμε στο διάλειμμα και επιστρέφουμε για να ξεκινήσουμε την ποδοσφαιρική ομάδα. Προχωράμε και ξεκινώντας από το ποδόσφαιρο, πρέπει να πούμε ότι είχε πολύ μεγάλη επιτυχία αυτό το event, πώς το λέγαμε εκεί, Open House. Εννοείται, δεν σας το έλεγα. Το συζητούσαμε οι δυο μας. Δεν ξέρω τι έγινε σε άλλους χώρους στην πόλη. Αυτό που έγινε στην Τούμπα με τους μικρούς είναι εκπληκτικό. Κοίταξε. Καταρχήν, όλοι οι χώροι που παίζει το project, γιατί είναι πάρα πολύ μελωτημένο, έχουν το ενδιαφέρον τους. Δηλαδή, ας πούμε, για παράδειγμα, πήγαινες στο νοσοκομείο κεντρικό, το γεννηματάς. Το κεντρικό, ρε παιδί μου. Και περιηγούσουν τις υπόγειες τοές που έχουν, όπου στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο χειρουργούσαν στο υπόγειο. Και ενώνονταν από κάτω υπόγεια το νοσοκομείο με την Αγίου Δημητρίου και τα νοσοκορταφεία από πάνω και από την κάτω μεριά σχεδόν με τα πανεπιστήμια. Φοβερό. Αλλά αυτό τώρα πόσο κόσμο να ενδιαφέρει. Σε σχέση με τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, είναι απειροελάχιστα. Να το ξέρεις κιόλας. Ήξερα εγώ εκεί στην περιοχή της υποδρομίου που υπάρχουν υπόγεια αρχαία και μπαίνει σε ένα κρεοπωλείο. Σε ένα σούπερ μάρκετ που έχει εκεί στο κρεοπωλείο, σου ανοίγει ο κρεοπόλης στο σούπερ μάρκετ και μπαίνεις μέσα και βλέπεις τα αρχαία, δεν τα ξέρει πολύς κόσμος. Αθέατες εικόνες της παλιάς Θεσσαλονίκης. Στην Τούμπα όμως, ρε φίλε, το ξέρουν κάθε χρόνο αυτοί οι αρχιτέκτονες, μηχανικοί, οι πολεοδόμοι που το διοργανώνουν το open house. Γίνεται το αδιαχώρητο. Έτσι έγινε και εχθές. Συνάντησε άτομο το οποίο πήγε και είχε τόσο κόσμο και έφυγε. Ναι, ναι. Φοβερές ουρές. Φοβερές ουρές από μικρούς και μεγάλους για να περιηγηθούν στην Τούμπα. 5 ώρες δεν φτάνουν. Πρέπει να το κάνουν του χρόνου, να το κάνουν 2 μέρες από όλη την ημέρα. Αυτό δεν πρέπει να βάλει σε σκέψη και την ΠΑΕΠΑΟΚ. Για να το κάνει να αρχίσει να το σκέφτεται. Μια φορά το μήνα. Τι να δείξει. Συγγνώμη. Γιατί ρε εσύ. Αυτοί που πήγαν χθες τι πήγαν να δούνε. Εντάξει, τα παιδιά, να βγουν φωτογραφίες τα παιδιά, είναι αυτό. Μια φορά το μήνα. Γενικά η αγορά ως αγορά πλέον έχει μόνο αβάντα εκεί που είναι το παιδί μέσα. Δηλαδή, ο γονιός πλέον πληρώνει μόνο για το παιδί. Ναι. Δεν υπάρχει, αν ξέρεις την εστίαση, ξύδια, καφέδες κτλ. Από εκεί και πέρα, εκεί που υπάρχει παιδί, υπάρχει και μια κινητικότητα σχετική. Εντάξει. Και μπορείς να πουλήσεις μετά και άλλα προϊόντα. Δεν είναι μόνο ότι. Εντάξει, μπορεί ας πούμε, να την έχεις την είσοδο ελεύθερη. Δεν είσαι και Μπαρτσελόνα. Αλλά αν θα έρθει εκεί ο κόσμος. Εκτός άμα τους πας στην είσοδο τροπέων. Εκεί πλέον. Εκεί θα περάσει και ώρες. Εκεί πλέον όχι, μπορείς εκεί να μπορεί να το αγοράσει γιατί είναι σπάνιο. Σαν κάτι unique, μοναδικό. Εκεί εντάξει. Θα αξίζει να πληρώσει κιόλας. Μακάρι ο ΠΑΟΚ να φτάσει σε ένα τέτοιο σημείο γιατί οργανώνεται πάρα πολύ εταιρικά που να μπορεί να τα κάνει και αυτά. Οργανώνεται τόσο καλά εταιρικά. Ναι, ναι, ναι. Έχει αλλάξει επίπεδο σε πολλές παθογένειες του παρελθόντος. Ήρθε η ώρα να κάνει και ομάδα. Σιγά σιγά. Αυτό που λες όμως τι θα δείξουν στην Τούμπα, φίλε, έχει πάρα πολλά πράγματα να δείξει στην Τούμπα. Και να το συνδέσεις με την ιστορία όπως ας πούμε παρουσιάστηκε ακόμα και στο ντοκιμαντέρ. Δηλαδή εδώ πανηγύρισε ο Γκουερίνο τον γκολ με την ΑΕΚ και σε αυτό το κάγκελο και πήραμε το πρωτάθλημα.
Εδώ άφησε την τελευταία του πνοή ο Λόραντ. Εδώ ξάπλωσε ο Λαμπάκης, ο Κατσαρός, ο Σκέντζος. Άνα, μπράβο. Εδώ ξαπλώσαν. Ξέρετε τι έχω πάθει εκείνη τη μέρα. Επειδή είμαι πίσω από την εστία. Θύμησε μου σαν τι είχε μπει. Σαν υπεύθυνος φωτογράφων. Ωραία. Γιατί οι φωτογράφοι χρειάζονται έναν υπεύθυνο. Ναι, γιατί όπου να πηγαίνανε. Εγώ τους έκανα. Όπου να πηγαίνανε, μου να βγάλω φωτογραφίες. Ναι. Δεν έχει. Σε συγκεκριμένο σημείο πρέπει να κάθεσαι. Άκη μου δεν είναι εδώ φεστιβάλ. Ήσουν επόπτης φωτογράφων δηλαδή. Ναι, οι οποίοι βέβαια δεν ασχολήθηκα. Μην το ξεκινήσω πριν, δεν ασχολήθηκα ποτέ με τους φωτογράφους. Αλλά είμαι πίσω από τις διαφημιστικές. Ναι, ναι. Και εκεί που ο μεγάλος ποδοσφαιριστής Γιώργος Γεωργιάδης του Χαραλάμπους, ο μεγαλύτερος που έχει παίξει στον ΠΑΟΚ τη σύγχρονη ιστορία του, ωραία. Κάνει τις προσποιήσεις, δεν βλέπω. Μία ούτε χρειάζεται. Τους παίκτες του Άρη. Α, και μετά τις άλλες ψηλές. Ούτε ναι. Την μπάλα. Και βλέπω ψώνα... μόνο το γουχού. Λέω τι στο. Ναι. Γίνεται. Ναι. Αλλά ήσουν σίγουρος. Ξαφνικά βλέπω την μπάλα, ρε φίλε. Ήσουν σίγουρος, είναι γκολ γουχού. Λοιπόν, λογικά θα έχουμε μια σύντηση αργότερα για το φιλικό στις Σέρες. Να πάρουμε μια άποψη και από ποδοσφαιριστή ο οποίος αγωνίστηκε στο παιχνίδι. Τα αφήνουμε για λίγο πίσω, για να πάμε λίγο πιο μπροστά, στον αγώνα της Πέμπτης. Σιγά σιγά να ασχοληθούμε και με τη Φιωρεντίνα. Θα μας δώσει κάποια πρώτα στοιχεία ο Γρηγόρης Ατρίδης που είναι στη τηλεφωνική γραμμή. Γρηγόρη, καλό μεσημέρι. Καλησπέρα σας. Όλα καλά? Καλά, αν και το Σαββατοκύριακο προηγήθηκε ήταν δύσκολο, οπότε εγώ κρίνω τα Σαββατοκύριακα με βάση τη συμπεριφορά του Σταύρου. Από τη στιγμή που έχει μείνει ψύχρεμο σε αυτό το επίπεδο που έχει μείνει, όλα καλά, συνεχίζουμε. Ναι. Δεν υπάρχει ζήτημα. Πάμε να δούμε λίγο ποδοσφαιρικά που βρισκόμαστε. Είπαμε για το φιλικό, θα μιλήσουμε και λίγο μετά. Στις Σέρες ο ΠΑΟΚ έβαλε 3 γκολ. Υπάρχει και πλάνα, δηλαδή δεν είναι θεωρίες, όπως λέγαμε τον Αγροτικό Αστέρα, ότι έβαλε 3 γκολ. Εδώ έχουμε και είναι και εικόνα. Δηλαδή τον γκολ του Περέρα το βλέπεις, την γκολάρα αυτήν. Την είδες? Τον γκολ του Πέλκα με την κεφαλιά, την άπιαστη, το είδαμε. Δεν είναι ότι ακούσαμε, μας είπαν. Γιατί μπορεί να το λέει και να μην σε πιστεύουν. Εγώ δεν του πίστευα, μου λέγανε. Ότι έβαλε γκολ ο Τιάμ. Τιάμ. Λέτε ψέματα, ναι, okay. Τα έχουμε δει όμως. Τα έχουμε δει, υπάρχουν και μάρτυρες στο γήπεδο, ρε παιδί μου. Φίλαθλοι. Πάμε να δούμε, Γρηγόρη, από Ιταλία τι μαθαίνουμε για τη Φιωρεντίνα. Η οποία είναι καλά, ξέσπασε, έτσι είναι εκτός έδρας. Τι μαθαίνεις? Η αλήθεια είναι ότι επέστρεψε στις αγωνιστικές υποχρεώσεις, γιατί όπως και στο ελληνικό πρωτάθλημα την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι και στο ιταλικό υπήρχε η παύση για τα παιχνίδια των εθνικών ομάδων και επέστρεψε με πολύ εμφαντικό τρόπο, γιατί κατάφερε να ξεπεράσει με χαρακτηριστική ευκολία το εμπόδιο της Έμπολη. Αγωνιζόταν το μεσημέρι της Κυριακής εκτός έδρας στην έδρα της Έμπολη. Και η Έμπολη η οποία ναι μεν δεν βάζει γκολ, αλλά δεν δέχεται κιόλας γκολ. Είναι στη 12η-13η θέση με πάρα πολλές ισοπαλίες. Δηλαδή μια πάρα πολύ σφιχτή ομάδα, τη οποία η Φιωρεντίνα έβαλε 4. Ναι, με κορυφαίο τη Έμπολη τον goalkeeper. Με αυτό το σκορ νομίζω ότι δεν θα μπορούσε να είναι για κάποιο άλλο. Όχι, όχι. Δηλαδή έβγαλε κι άλλα. Δεν λέω να πω. Ναι, είχε αρκετές φάσεις στο παιχνίδι. Η Φιωρεντίνα κατάφερε να κερδίσει με το 4-0. Θα μπορούσε να ανεβάσει κι άλλο το δίκτυο σκορ, γιατί έχασαν αρκετές ευκαιρίες και έδειξαν ότι βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση. Τα δύο γκολ, από τα 4 γκολ, τα δύο τα έχει πετύχει ο Μπερναρντένσκι και τα άλλα δύο ο Ίλισιτς. Ψιλοίδη είναι αυτή. Ναι, μοιάζουν αρκετά. Ναι, μοιάζουν αρκετά. Μοιάζουν αρκετά. Πάντως, επειδή και η Φιωρεντίνα είναι μια ομάδα που και στη διάρκεια της φετινής σεζόν, όπως και στο δεύτερο εξάμεινο της περσινής, έχει κάποια προβλήματα με τα αποτελέσματα που έχει. Πριν κάποιες εβδομάδες είχε τεθεί ακόμα και, όχι επίσημα προφανώς, αλλά έφτασε να τεθεί και θέμα Σόουζα, γιατί ήταν πολλά τα αρνητικά αποτελέσματα τα μαζεμένα. Mm-hmm. Τώρα τελευταία φαίνεται ότι βρίσκεται σε καλή κατάσταση και νομίζω ότι αυτό είναι και αρνητικό για τον ΠΑΟΚ, γιατί ανεβάζει το δίκτυο δυσκολίας που έχει το παιχνίδι της Πέμπτης και ένα παιχνίδι στο οποίο οι Ιταλοί, όσες δηλώσεις και αν έχουμε μεταφέρει από την γειτονική χώρα τα τελευταία 24 ώρα, είτε μιλάμε για τον προπονητή της ομάδας των Σόουζα είτε για κάποιον ποδοσφαιριστή, το χαρακτηρίζουν ως ένα παιχνίδι σκοπιμότητας. Θέλουν να τελειώνουν με την πρωτιά στον όμιλο, να ξεμπερδεύουν με την υπόθεση Ευρώπη από το μυαλό τους, και για αυτόν τον λόγο έχουν και αυτοί ένα πολύ μεγάλο κίνητρο.
αντίστοιχα μεγάλο, ίσως και πολύ μεγαλύτερο, έχει και ο ΠΑΟΚ, γιατί παίζει την πρόκρισή του. Τώρα, σε αυτό με το την πρωτιά θα ξεμπερδέψουν αυτοί αν κερδίσουν τον ΠΑΟΚ. Ναι, και γι' αυτό το λόγο δείχνουν τόσο ζήλο για την αναμέτρηση της Πέμπτης. Δεν θέλουν να πάνε να παίξουν την πρωτιά στο Αζερμπαϊτζάν. Όχι, όχι. Και ίσως και την πρόκριση. Ίδια ώρα παίζουν. Βέβαια. Και τώρα και την άλλη αγωνιστική. Που θα είναι νωρίς το ΠΑΟΚ Λίμπερετς. Ποιο? Πέμπτη. 8 Ελλάδος. Και το ΠΑΟΚ Λίμπερετς θυμάμαι ότι είναι 6 ώρα Ελλάδος. Γιατί πρέπει να γίνει στον Πακού το μάτς νωρίς και πρέπει να είναι μαζί. Αυτό θυμάμαι. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει αυτή η αλλαγή, έτσι. Ναι. Δεν είναι είτε το 8 είτε το 10. Πάντως είναι παρόμοια η κουβέντα που έχει ανοίξει στην Ιταλία με αυτή που κάναμε κι εμείς πριν από τα παιχνίδια, βέβαια, με την ομάδα από το Αζερβαϊτζάν. Τις δύο ήττες που γνώρισε ο ΠΑΟΚ. Και λέω παρόμοια γιατί δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να προσθέσουν και άλλη πίεση στην ομάδα και θέλουν να καθαρίσουν από την Πέμπτη την πρωτιά, εκτός από την πρόκριση στην επόμενη φάση στην Europa League. Ενδεχομένως αυτό θα δώσει τη δυνατότητα και στον Σόουζα να κάνει μια διαχείριση στο τελευταίο παιχνίδι του Europa League στην έκτη αγωνιστική και με αυτόν τον τρόπο να μπορέσει να δώσει ανάση στους ποδοσφαιριστές του και να τους έχει πιο φρέσκους και για το Ιταλικό Πρωτάθλημα, γιατί και εκεί η Φιωρεντίνα δεν είναι σε θέση που την ικανοποιεί. Είναι 8η, έχει ένα μάτς λιγότερο βέβαια και παίζει τώρα με την Ίντερ την Κυριακή. Ναι, ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Τώρα, μία ακόμα είδηση που έχει βγει από την αναμέτρηση με την Έμπολη έχει να κάνει με τον επιθετικό, τον Κροάτι επιθετικό, τον Κάλινιτς. Mm-hmm. Για τον Κάλινιτς υπήρχε ένας τραυματισμός μετά την αναμέτρηση με τη Σαμπτόρια. Μιλάμε για μία κάκωση, μία θλάση η οποία έχει υποστεί ο ποδοσφαιριστής στον δικέφαλο και τις τελευταίες ημέρες ήταν πολύ συγκεκριμένες πληροφορίες από την Ιταλία. Δηλαδή μπορούσε να διαβάσεις ρεπορτάζ που ήταν πολύ κοντά σε ημέρες είτε σε ώρες και να μην μπορείς να καταλάβεις σε ποιο παιχνίδι θα ήταν έτοιμος. Τελικά νομίζω ότι επιβεβαιώθηκε η πληροφόρηση που είχαμε και εμείς από Ιταλούς συναδέλφους ότι δεν ήταν τόσο σημαντικό το πρόβλημά του, ότι είχε οριοθετήσει και ο ίδιος και η ομάδα του την επιστροφή του στην αναμέτρηση με την Έμπολη. Το κατάφερε, αγωνίστηκε κανονικά στο παιχνίδι με την Έμπολη. Μάλιστα έβγαλε όλη την αναμέτρηση. Αυτό δείχνει ότι δεν έχει κανένα πρόβλημα και σίγουρα ανεξάρτητα το αν θα τον επιλέξει ή όχι ο Σόουζα στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ, είναι 100% διαθέσιμος, οπότε αυτός είναι ένας λιγότερος πονοκέφαλος για τον Πορτογάλο τεχνικό και ένας μεγαλύτερος για τον Ίβιτς, γιατί η Φιωρεντίνα θα έχει ακόμα ένα αστέρι στην διάθεσή της. Και να μην βάλει αυτό, θα βάλει τον Μπαμπακάρ και τι έγινε. Ναι. Καλύτερα συμπαιχτάρι. Ναι, όχι, όχι. Είναι... Και χθες το παιχνίδι, εκτός από ότι έπαιξε 90 λεπτά, κατάφερε να δώσει και μία assist και αυτό επιβεβαιώνει αυτό που λέει και ο Σταύρος, ότι είναι πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής και πολύ ουσιώδης, βλέποντας για τα στατιστικά του. Σε κάθε παιχνίδι, παιχνίδι παραπαιχνίδι, είτε κάποια assist θα δώσει, είτε θα σκοράρει. Νομίζω ότι αυτές είναι διαφορές που έχουν οι μέτροι παίκτες από τους πολύ καλούς παίκτες. Άρα, αν επιστρέφει από μυϊκό πρόβλημα, αποκλείται να παίξει 3 μάτς την εβδομάδα. Ναι, αυτό ενδεχομένως να ανοίγει μια κουβέντα για το αν μπορεί να μην το χρησιμοποιήσει το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Ναι. Βέβαια, αυτό που είπες στην αρχή, Δημήτρη, το γεγονός ότι υπάρχει και η αναμέτρηση με την Ίντερ και τα κίνητρα που έχει η Φιωρεντίνα και για το Ιταλικό Πρωτάθλημα, στο οποίο έχει μείνει πίσω και δεν θέλει να χάσει κι άλλο έδαφος, γιατί υπάρχει μεγάλη γκρίνια και στους οπαδούς των Βιόλα για τις απώλειες που υπάρχουν στο Ιταλικό Πρωτάθλημα. Mm-hmm. Γνωρίζουν βέβαια στην Ιταλία, το είχαμε πει και στο πρώτο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τη Φιωρεντίνα στην Τούμπα, ότι η φετινή χρονιά δεν μπορεί να έχει ως στόχο την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Εκεί ακλόνητο το φαβορί είναι η Γιουβέντους και αν τη χτυπήσει κάποιος, αυτή μάλλον θα είναι είτε η Νάπολη είτε και... Πάντως, κανείς. Δεν μπορεί κανείς. Κανείς. Αυτό και νομίζω ότι είδα η Φιωρεντίνα... Μίλαν Ίντερ χθες. Δεν ήξερε ούτε ένα παίχτη. Τους ήξερα, αλλά μιλάμε για κούραση τώρα. Πάντως σίγουρα καλό δεν είναι ικανοποιημένοι. Αλλά δεν έχουν ποιότητα. Δεν έχουν. Τώρα παίζει ο Νιάνγκ στη Μιλάν. Τον βλέπει ο Φαν Μπάστεν, φίλε, και, μόνο και ο Μπαρέζι και ο Πίρλο. Και... Ο πιο διάσημος είναι ο πιτσιρικάς ο τερματοφύλακας. Ναι, και αμέσως επόμενος ο άλλος ο πιτσιρικάς ο αμυντικός που κάνει παπάδες. Σίγουρα πάντως υπάρχει... Θα έχουν στο μυαλό τους και το παιχνίδι με την Ίντερ, αλλά νομίζω ότι βλέπουν σαν πολύ σημαντικό παιχνίδι και το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Τις επόμενες μέρες που θα είστε και εσείς εκεί θα έχουμε και πιο φρέσκο ρεπορτάζ για το
πώς ακριβώς προσεγγίζουν για αυτή την αναμέτρηση. Μία ακόμα είδηση που προκύπτει από το ρεπορτάζ των Ιταλών έχει να κάνει με το πρόβλημα που δημιουργήθηκε ουσιαστικά στον αγωνιστικό χώρο του Αρτέμιο Φράγκη. Το συγκεκριμένο γήπεδο είναι και στη διοικεδοσία του Δήμου στην Φλωρεντία. Και... Μπουταρίνη. Ναι, και γι' αυτό το λόγο, ο συγκεκριμένος που επικαλείστηκε ο Σταύρος έδωσε την συγκατάθεσή του για να πραγματοποιηθεί ένας αγώνας ράγκμπι. Μάλιστα, σε αυτό το παιχνίδι η Ιταλία πέτυχε ιστορική νίκη κόντρα στην Νότια Αφρική. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι, νομίζω ότι το καταλαβαίνει και ο κόσμος που μας ακούει, ότι όταν πραγματοποιείται ένας αγώνας ράγκμπι σε ένα ποδοσφαιρικό γήπεδο, στην συνέχεια ο αγωνιστικός χώρος έχει πολλά προβλήματα. Αυτό ισχύει και για το γήπεδο της Φιωρεντίνα. Μάλιστα, ήταν η αφορμή. Μπορεί δηλαδή ο ΠΑΟΚ να πάει τώρα να πουλήσει τρέλα, έτσι. Τι είναι αυτά που μας φιλοξενείτε, εμείς. Μαριτάρια φυτεύουμε εδώ πέρα. Εμείς είμαστε τεχνική ομάδα και τέτοια πράγματα. Τι να φας κάποια πεντά πάλι μετά. Το να ζήσετε δηλαδή την Τετάρτη. Άλλη απολύμα αγώνα. Καταγγελία του ΠΑΟΚ στην UEFA. Άλλη. Η Νότια Αφρική έχει στόπερ στο ράγκμπι. Αυτή είναι μια καλή ερώτηση. Για τον Κουμάλο, λες. Όχι, δε, γενικά. Ναι. Δηλαδή έχει στόπερ στο ράγκμπι. Έχει αμυντική ομάδα, δεν έχει. Θα έχει και αμυντικού. Ούτε στο ράγκμπι δεν του έπαιρνε. Ναι, καλά, σίγουρα. Το μόνο σίγουρο. Ναι. Δεν το συζητάμε. Και εκεί υπάρχει και ομότητα, οπότε υπάρχουν και εκεί προβλήματα. Πάντως, ιδιαίτερη αναφορά έχει κάνει, γιατί έχει δεχτεί και ερώτηση ο Σόουζα χθες στη συνέντευξη τύπου μετά την αναμέτρηση με την Έμπολη. Και έχει πει ότι ελπίζω και με βάση όσα έχω πληροφορηθεί και από τους υπεύθυνους για τις εργασίες των χρονοτάπητα του γηπέδου μας ότι θα είναι σε αρκετά καλή κατάσταση. Το δικό μου το ρεπορτάζ από την Ιταλία με βάση τις πληροφορίες που έχουν οι Ιταλοί συνάδελφοι λέει ότι θεωρούν ότι θα καταφέρουν στις μέρες που μεσολαβούν να φέρουν τον αγωνιστικό χώρο σε μια υποφερτή κατάσταση. Και ενδεχομένως έχουν και σύμμαχό τους το γεγονός ότι το Αρτέμιο Φράγκη έχει έναν από τους καλύτερους αγωνιστικούς χώρους, μιλώντας για τα ιταλικά γήπεδα, για τα γήπεδα που χρησιμοποιούνται στο πρωτάθλημα της Σέρια. Τώρα αυτό θα το δείτε κι εσείς από κοντά την Τετάρτη, οπότε θα έχετε πολύ καλύτερη εικόνα. Μακάρι να μην είναι και σε τόσο κακή κατάσταση ή να μην είναι σε μια κακή κατάσταση σαν αυτή που αναμένουμε μετά από ένα παιχνίδι ράγκμπι. Φαντάζομαι τον Πουλιοτόπουλο έξαλλο. Να παραπονείται στον παρατηρητή της UEFA. Δεν είναι δυνατόν, ναι. Εμείς εδώ, αλλιώς έχουμε μάθει. Αν ζήσετε κάποια προσπάθεια καταγγελίες από την πλευρά του ΠΑΟΚ την Τετάρτη, νομίζω ότι θα είναι κάτι πολύ ιστορικό. Δηλαδή δεν θα έχει ξανασυμβεί ποτέ αυτό στην Ευρώπη. Πάντως, για να το κλείσουμε, στις δηλώσεις που έχει κάνει και ο Σόλτ. Εδώ χρειάζεται ένας Χρήστανθος. Εδώ χρειάζεται ένας από την ομάδα. Τι? Να κάνει αυτό το... Μια μανούρα. Στο τελείωμα των δηλώσεων του Σόουζα... Το μάτς της Κυριακής είναι πάντως στο Μιλάνο, είναι Ίντερ Φιωρεντίνα. Ναι, αυτό δείχνει ότι είναι και ακόμα πιο δύσκολο, έτσι, για τους Γιολάντους. Ναι, ωραία, δεν νομίζω ότι... Το τελευταίο που έχει πει απλά ο Σόουζα χθες όταν ρωτήθηκε για την αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ είναι ότι πρόκειται για μια αναμέτρηση σκοπιμότητας, ένα παιχνίδι στο οποίο εμείς θα πρέπει να πραγματοποιήσουμε μια πιστική εμφάνιση. Έτσι κι αλλιώς ξεκαθάρισε και εκείνος στις δηλώσεις ότι δεν μας αρκεί να περάσουμε μόνο στην επόμενη φάση. Θέλουμε να προκριθούμε ως πρώτοι και να το καταφέρουμε αυτό από την Πέμπτη. Ωραία. Έχουμε κάτι άλλο γύρω-γύρω, ίσως και πέρα το ποδόσφαιρο, τις τελευταίες ώρες. Να αναφερθούμε, είχαμε την κλήρωση στο handball, μας είπες το μήνυμα μάλλον. Ναι, υπήρξε αυτή η κλήρωση που είναι δύσκολη και για τους άντρες και για τις γυναίκες. Υπάρχει σχετικό ρεπορτάζ του Γιάννη Παρασκευαίδη σε θέμα στο ΠΑΟΚ 24. Και νομίζω ότι κάτι άλλο ιδιαίτερο έτσι τώρα στα πρωινά δεν υπάρχει. Υπάρχει και έχει κοινοποιηθεί το όνομα του διαιτητή και των βοηθών για την αναμέτρηση της Πέμπτης και εδώ το αναφέρατε. Και η παρουσία ανθρώπων του ΠΑΟΚ σε ένα μάτς της Κύπρου σε Ελευκοσία με τον Αποέλο που κάθε δύο ώρες γράφονταν και άλλο όνομα ότι απασχολεί τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, δεν είναι τώρα... Υπάρχει μόνο ένα τελευταίο που μπορούμε να προσθέσουμε είναι ότι υπάρχει και άλλη ευρωπαϊκή αναμέτρηση που ενδιαφέρει τον ΠΑΟΚ σε χαμηλότερο κλιμάκιο βέβαια. Με τον Άγιαξ αύριο. Ναι, ακριβώς. Στο δεύτερο παιχνίδι που θα δώσει
K20, θα αντιμετωπίσει την αντίστοιχη ομάδα του Άγιαξ, για την ακρίβεια την K19, και έχει δύσκολο έργο βέβαια, γιατί ουσιαστικά καλύτερα να ανατρέψει τα εις βάρος της δεδομένα από την ήττα που γνώρισε το Καφτατζόγλιο στο πρώτο παιχνίδι των δύο ομάδων. Γενικώς με το Champions League φέτος ο ΠΑΟΚ σε ποδόσφαιρο, σε μπάσκετ, σε handball, σε βόλι, λίγο δυσκολεύεται, όχι στο handball, λίγο δυσκολεύεται σε μικρούς και σε μεγάλους. Δεν τον πάει γενικώς η διοργάνωση, παραδοσιακά δεν τον πάει. Έπρεπε να έχετε εικόνα από τον Ολλανδό συνάδελφο, ο οποίος είχαμε ανταλλαγή πληροφοριών και στο παιχνίδι με τον Άγιαξ για την πρώτη ομάδα, αλλά και για τη δεύτερη. Δηλαδή έχει αυτό το χαμόγελο του τι θα γίνει με εσάς, να μας κερδίσετε και πουθενά. Μάλιστα. Είναι ένα πρόβλημα. Αντιληπτό. Αντιληπτό. Να είσαι καλά, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Γρήγορα να κλείσουμε την πρώτη ώρα για να συνεχίσουμε και με τα υπόλοιπα και στο ποδόσφαιρο, αλλά και στα άλλα τμήματα. Με την αναδομό, όπου πέρα από τις ανακαινήσεις, πέρα από το τηλεφώνιο που μπορείτε να κάνετε για να μάθετε για τις προσφορές, για να ανακαινήσετε είτε όλο το σπίτι, είτε το δωμάτιο, είτε το παιδικό, είτε το γραφείο, στο 2311-241-508, πρέπει να πούμε ότι θα κληρώσουμε εδώ στο Λίμπερο και εισιτήριο διαρκείας για την ομάδα μπάσκετ του ΠΑΟΚ. Την Παρασκευή θα γίνει η κλήρωση, μια προσφορά της εταιρείας ανακαινήσεων Αναδομό. Μαζί μας και η Ρεγκίνα, η διγυνής μπαταρίες, αξουάρ, μπάνιου και υδραυλικά είδη. Τη βρίσκεται σε επιλεγμένα καταστήματα. Είναι μια φίρμα που εγγυάται τουλάχιστον πως ό,τι αγοράσετε θα σας πάει για πάρα πολλά χρόνια. Ο πειρατής, χθες έφαγα ένα κοτόπουλο. Για πες. Finger food. Finger food, finger food menu. Pumpen finger food menu. Μια τορτίγια με τυρί μέσα λιωμένο κλάμα. Και μια σαλάτα εκπληκτική. Το βράδυ. Όχι, το μεσημέρι, ρε, βράδυ ποτέ δεν τρώει βαριά. Να. Έτσι με λιωμένα καστέρια και με τέτοια. Ναι, έτσι κράτησε. Δεν έφαγα άλλο. Εκπληκτικό. Ο πειρατής. Τι ήπιες. Μπίρτσα. Μεσημέρι ήταν, δεν πίνω αλκοόλ μεσημέρι. Άμα δεν βραδιάσει δεν μπορώ. Αυτή... Άρχοντας, κύριος. Ναι, αυτή το βαρεμάρα, όταν πίνεις ξύδια το μέρα, δεν μ' αρέσει, ποτέ δεν μ' αρέσει. Εντάξει. Ο πειρατής λοιπόν, το μεγαλύτερο beer and rock bar στην Ανατολική Θεσσαλονίκη, Διογένους 17. Σήμερα όλες οι Brewdog από Βαρέλι, 2 συν 1 δώρο. Κάθε Δευτέρα British Pop, India Alternative, New Wave και Post Rock και πολλά άλλα στον πειρατή, Διογένους 17. Επιστεύοντας, θα μας αναλύσει ο Σταύρος Κόλκας. Ποιος άλλος φεύγει από τον ΠΑΟΚ, μια και τα δημοσιεύματα κάθε μέρα πολλαπλασιάζονται. Μια φεύγει ο προπονητής, μια φεύγει ο αρχηγός της ομάδας, μια φεύγει ο τεχνικός διευθυντής. Θα κάνει μια πρόβλεψη για το ποιον θα διώξουν τις επόμενες ημέρες όλοι όσοι έχουν πάρει φόρα και διώχνουν κόσμο από την ΠΑΟΚ. Επιστρέφουμε δεύτερη ώρα στο ΠΑΟΚ 24, εδώ στον Λίμπερο. Είμαστε ήδη 20 λεπτά μετά τη μία. Θα παραμείνουμε λίγο ακόμα στο χώρο του ποδοσφαίρου. Τώρα πραγματικά δεν ξέρω, είναι αστείο το γεγονός, αρχίζει και γίνεται ενοχλητικό, είναι ύποπτο. Εγώ κρατάω λίγο το πρώτο κομμάτι, το αστείο, για το ότι μέσα σε ένα διάστημα 10 ημερών το πολύ, 10 ημερών το πολύ, υπάρχουν αυτές οι φήμες και αυτά τα δημοσιεύματα που από τη μία έχουν διώξει τον Ίβιτς ως φήμη, απ' την άλλη έχουν διώξει τον Αθανασιάδη και τελευταίο τον Μίχελ. Λίγο δυσκολεύομαι να το κρατάξω μια κατηγορία το θέμα, εντάξει, αν είναι σοβαρό ή αστείο. Πάντως θα το συγκρίνω και πάλι με άλλες ποδοσφαιρικές ομάδες, όπου κανείς δεν τολμάει να γράψει το οτιδήποτε αν δεν ανακοινωθεί κάτι, και ενώ γίνονται πράγματα και θαύματα, έτσι επαναλαμβάνω ότι ο Ολυμπιακός έχασε προπονητή την πρώτη μέρα της προετοιμασίας και δεν πήρε χαμπάρι κανείς τίποτα, ή πήρε χαμπάρι και δεν τόλμησε να αναφέρει τίποτα. Χάσει δεξί μπακ με χειρουργείο 3 μήνες και δεν το ξέρει κανείς. Ή δεν το έγραφε κανείς. Για τον Ομάρ. Ναι, δεν βγαίνει. Δεν βγαίνει αν δεν προκύψει ανακοίνωση. Υπάρχουν αρκετά δημοσιεύματα που ουσιαστικά βγάζουν εκτός ομάδας σημαντικά στελέχη της. Αυτό είναι ένα γεγονός. Ναι, να δημιουργηθεί αναταραχή. Ναι. Δηλαδή τώρα που δεν έφυγε ο Ίβιτς, για παράδειγμα. Ναι. Μετά από 10 μέρες. Θα φύγει κάποτε. Ζήτησε κανείς ποτέ συγγνώμη για τον Ίβιτς. 30 χρόνια δεν είναι ο Βενγκέρ. Θα φύγει, ναι. Ναι, θα πούν δικαιωθήκαμε. Σε 2 χρόνια. Σε 3. Ναι. Τώρα όμως που δεν έχει φύγει και θα φύγει τον επόμενο μήνα κτλ.
Ποιος θα αναλάβει το κόστος. Οι εντυπώσεις δημιουργήθηκαν. Για τον Αθανασιάδη το ίδιο. Για τον Μίχελ το ίδιο. Ναι. Και τι κάνεις σε αυτήν την περίπτωση. Εμείς δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Εμείς μόνο το αναφέρουμε, τα βάζουμε όλα στην ίδια κατηγορία και υπάρχει μια προτροπή του Μιτσιμπάτε. Και μην... Υπάρχει και μια άλλη προτροπή, Άκη μου, σωστό είναι αυτό που λες. Υπάρχει και μια άλλη, ότι στον ΠΑΟΚ ότι γίνεται πιο επικοινωνιακή. Δηλαδή, δεν γίνεται να έχω αθλητικό διευθυντή που δεν έχει πει κουβέντα όλο αυτό το διάστημα. Κάνει μια συνέντευξη τύπου να μας πεις που πάει το project σου, δηλαδή τι γίνεται, ποια από αυτά που διαβάζουμε είναι αλήθεια και ποια όχι. Αν είσαι ικανοποιημένος, δεν είσαι ικανοποιημένος, τι υπολόγιζες και σου πήγε ανάποδα, τι φοβόσουνε και δεν σου πήγε ανάποδα. Μίλα. Δεν είναι το τσιφλίκι του μπαμπά σου, ΠΑΟΚ. Γιγαμπάιτ έχεις. Ναι, δεν είναι το τσιφλίκι του μπαμπά σου. Πότε μίλησες τελευταία φορά. Δημοσίως. Τον Ιούνιο. Τον Ιούνιο. Ναι. Στην παρουσίαση του Ίβιτς. Ναι. Δεν μίλησε μετά. Όχι. Στην προετοιμασία αυτά δεν. Το να πεις το αδειό. Όχι, 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 επίσημη συνέντευξη τύπου. Επίσημη. Όχι, ρε, επίσημη δεν ξέρω. Δεν είναι. Εκείνη ήταν. Ο Σάντος, αν θυμάστε καλά, κάθε εβδομάδα είχε συνέντευξη τύπου. Ο οποίος όμως είχε έναν ρόλο μάνατζερ και όχι μόνο προπονητή. Ναι. Ο Ίβιτς τώρα, καλός ή κακός, παίρνει όλη την επικοινωνία πάνω του. Κακός, λέω εγώ. Είναι ο μόνος που εμφανίζεται. Και πρέπει να δικαιολογήσει και αμαρτίες άλλων. Το ίδιο φαινόμενο παρουσιάστηκε και πέρσι με τον Ντούντορ. Ακριβώς. Και λόγω και της... Ο Άρνεσεν δεν έκανε συνέντευξη τύπου, μια συνέντευξη έδωσε σε μένα στο Sky. Αυτή ήτανε. Και βγήκε... παρεμηνεύονταν και πολλά από τον Ντούντορ λόγω και της ιδιοσυγκρασίας. Τέτοια του... εποχή περίπου μετά το ΠΑΟΚ Παθηναϊκός. Ναι. Που τον κυνηγούσαν από την ΠΑΕ, ναι, και τον παρακαλούσαν, πες κάτι. Ναι. Που μαλώσαμε στο Κράσνοντα, αν θυμάσαι, ναι, με τον Κυρκύρ που δεν μιλάει ο Άρνεσεν. Δεν γίνεται αυτό. Δεν μπορεί. Ο αθλητικός διευθυντής είναι αυτός που παρουσιάζει το project. Και δεν γίνεται να μην μιλάει. Ναι. Και ειδικά όταν έχεις έναν μεγαλομέτοχο, παύλα και πρόεδρο, που έτσι είναι τώρα το στυλ του και είναι λίγο υπεράνω όλων αυτών. Κατάλαβες, δηλαδή δεν είναι ο άμεση τριβή, ναι, ασχολούμαι κι εγώ, τα ξέρω όλα και οπότε κι εγώ μπορώ να πάρω ένα μέρος των κυμάτων, των θραυσμάτων που μπορεί να πέσουν πάνω μας. Ότι ο Σαββίδης είναι συγκεντρωτικός, είναι ένα γεγονός. Από εκεί και πέρα όμως ο Σαββίδης έχει επιλέξει κάποια στελέχη τα οποία είναι υποχρεωμένα ακόμη και να του πούνε πολλές φορές ότι κάνει λάθος. Ωραία. Έχει, ξέρω εγώ, δεν έχει γνώση από ποδοσφαιρικά θέματα ο Σαββίδης για να πάρει πάνω του την επικοινωνία σε αυτά. Κάποιος. Δεν γίνεται να κρύβονται όλοι. Φίλος γράφει, σε ποιες άλλες ομάδες μίλησε ο τεχνικός διευθυντής για να μιλήσει και σε εμάς. Είναι το πρώτο κομμάτι. Φίλε, στο εξωτερικό. Το έχουμε ζήσει, μιλάνε μέρα παραμέρα. Κάθε μέρα. Πραγματικά, δηλαδή, στη Σάλκη, στη Φιωρεντίνα, πρόπερση, είναι η ενημέρωση με φοβερές λεπτομέρειες και με φοβερή συχνότητα. Μα για να εκπαιδεύσεις και το κοινό για το τι κάνεις. Εκτός αν δεν ξέρεις τι κάνεις. Ναι, ναι. Για μένα αυτό είναι μια επιβεβαίωση ότι... Στην Ελλάδα και στους άλλους τρεις μεγάλους, νομίζω ότι ο τεχνικός διευθυντής είναι φοβερά υποβαθμισμένος. Στον Ολυμπιακό είναι, εντάξει τώρα να είχαμε να λέγαμε έτσι. Στον Παναθηναϊκό επίσης έχει υποβαθμιστεί πάρα πολύ ο ρόλος. Μια και στην ομάδα κάνει κουμάντο πραγματικά ο πρόεδρος και ο προπονητής. Και ο Ζιλμπέρτο Σίλβα είναι, το ξέρουν όλοι, είναι εντάξει, αυτό που φαίνεται. Και στην ΑΕΚ μια από τα ίδια ανέλαβε τώρα ο Μαϊστόροβιτς πριν από... Κάνα μήνα, δύο μήνες πόσο είναι. Και δεν έχει να πει. Και είναι στο ξεκίνημά του. Δεν έστησε κάτι αυτό. Ναι, είναι, λίγο είναι πολύ διαφορετική κατάσταση. Και τα παραδείγματα για εμάς δεν έχουν να κάνουν με την Ελλάδα. Εμάς μας λειτουργήσε πολύ καλά η εποχή του Σάντος επικοινωνιακά και εξελιχθήκαμε όλοι. Δημοσιογράφοι, οπαδοί, παίκτες. Εξελιχθήκαμε, μας βοήθησε. Αντιμετωπίσαμε πιο ψύχραμα τις καταστάσεις. Ωραία. Ο Ίβιτς δεν μπορεί, δεν έχει το ειδικό βάρος να αναλάβει αυτό το φορτίο. Είναι δουλειά του Μίχελ αυτή. Τι να κάνουμε τώρα. Τέλος πάντων, από αλλού ξεκινήσαμε και από όλη αυτή τη... Όχι, 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 δεν ξεκινήσαμε από αλλού. Ξεκινήσαμε από τη διαπίστευση, από τη διαπίστωσή του, τη δική σου, ότι σέρνονται θέματα αποχωρήσεων, που καταρχήν είναι δεδομένο ότι κάνουν κακό στην ομάδα
Κατά δεύτερον, δεν έχουν καμία βάση, γιατί αν είχαν βάση και οντότητα, θα συζητούσαμε αν και κατά πόσο είναι χρήσιμο μια πραγματική πληροφορία να βγαίνει τόσο έντονα προς τα έξω. Αυτό ήταν άλλο. Σου είπε άλλο, ρε φίλε, εγώ ρεπορτάζ κάνω. Τι να κάνω. Αλλά τώρα σε όλα αυτά, ποιο ρεπορτάζ. Για πες μου εσύ. Από πού μπορεί να επιβεβαιωθεί αυτό το πράγμα. Τώρα η Sport Day. Τώρα ξέρουμε ποιο είναι ο ρόλο τη, είναι ξεκάθαρο. Εντάξει. Που προέκυψε το θέμα Ivic. Ωραία. Η Sport Day λοιπόν έκανε τις φήμες πρώτο θέμα για προπονητή του ΠΑΟΚ. Αντέδρασε ο Κυρκίδης. Εντάξει. Ένα βράδυ, 3 η ώρα, ανέβασε ένα post με το που δημοσιεύτηκαν τα πρωτοσέλιδα στα site. Ναι, αλλά η Sport Day θα πρέπει κάποιος να εξηγήσει και ποιος είναι ο ρόλος της. Τι έγινε με αυτό να αναλύσουμε. Ναι. Τι διαπραγματεύσεις γίνανε με τη Sport Day. Είναι αλήθεια ότι ο ΠΑΟΚ διαπραγματεύτηκε. Ο ΠΑΟΚ, ότι ο Σαββίδης διαπραγματεύτηκε την Πάρη και ζητήθηκαν 2 εκατομμύρια. Είναι αλήθεια ή είναι ψέματα. Είναι τυχαίο το ότι ανήκει στον Όμιλο Κοντομινά, που έχουν γίνει όργια έκτοτε. Ακόμη και η διανομή του ντοκιμαντέρ ήταν να κλείσει με τα Village και δεν έκλεισε για αυτό το λόγο. Δηλαδή... Γι' αυτό λέμε ότι μην τσιμπάτε με την έννοια, όχι μην τα πιστεύετε εκ των προτέρων, αλλά να ξέρετε τι υπάρχει από πίσω. Ναι. Από site ή από εφημερίδες που δίνει βγάζουν. Ευρώ για τη Sport Day ΠΑΟΞΙΣ, εντάξει, καλύτερα να το δώσει στην ΚΑΕ Άρης. Καλύτερα. Όχι στην ΠΑΕ. Όχι στην ΠΑΕ, εντάξει, μην το χοντρίνουμε. Ναι. Εντάξει. Καλός άνθρωπος είμαι. Είδες το φωτοστέφανο, το είδες. Βγήκε η τέτοια, βγήκε η απόφαση πια στη Football League. Επειδή είμαστε αγροτικός αστέρας, είμαστε πολλές ομάδες, είμαστε γυναικός. Και τι θα γίνει, τρίτη αγωνιστική θα γίνει ή τέταρτη. Τώρα έχει επίσκεψη. Έρχεται, αυτή φεύγει, αναβάλλεται. Η τρίτη. Πάμε με αλλά έπρεπε να πάμε Χανιά. Είπε Κισαμικός. Έχει ένα μαύρο Κισαμικός που ξέρετε με την άποψή μου γενικότερα. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην βάλει 2 γκολ αυτό σε κάθε παιχνίδι. Μπορείτε να φανταστείτε τι κάνει ο μαύρο. Ναι, αλλά δεν θα γίνει κοινή αγωνιστική. Από το Τσάντ, κάπου είναι, κάπου από εκεί. Από το Τσάντ. Όχι, ακόμα χειρότερο. Θα το βρω. Τζιμπάμπουε. Θα το βρω. Δεν μπορείς να φανταστείς γιατί παίχτη μιλάμε τώρα και να κλάψεις. Κισαμικός, πώς γράφει. Κάνουμε και σκάουτινγκ, δηλαδή άλλες κατηγορίες, διότι εντάξει, ο ΠΑΟΚ ρίχνει δίχτυα παντού. Πώς, ας πούμε, βγάζει ο άλλος και λέει στην Κύπρο τον τάδε και τον τάδε. Γράψε και εσύ ότι θέλει αυτόν από τον Κισαμικό. Βρες τον πρώτα καταρχήν ποιος είναι. Αλλά άμα τον μιλήσει αυτόν δεν θα ξαναβάλει γκολ. Άστον λίγο ακόμα. Όχι, ρε, όχι, σου λέω τώρα δεν μπορεί να φτάσει. Δηλαδή θα γίνει η τέταρτη αγωνιστική κανονικά. Την τρίτη του Νίκη ο Αγροτικός Αστέρας θα την αναζητήσει εκτός. Γιατί έχω μια αγωνία να κερδίσει ο Αγροτικός. Φίλος μας ο Γιώργος Παπαδό, ο τέτοιος, ο Δηληγιάννης είναι εκεί. Αυτός είναι ο Πονκόγκ. Ξέρω, εσύ ξέρεις. Ο Φίλος 203, ο Μπασκετικός, γράφει ότι αυτό το μπασκετικό θαύμα που εξελίσσεται στον ΠΑΟΚ είναι και δικό σας. Χλιαρή και αθόρυβη κριτική. Αφήνουν ανενόχλητη την παρεούλα να μικραίνει συνεχώς την ομάδα. Είναι δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα, φίλε. Η άποψή σου. Όποιος ενδιαφέρεται, υπάρχει εκφρασμένη πάνω από 100 φορές η άποψη ότι όποιος ενδιαφέρεται, όποιος μπορεί να διοικήσει, να λάβει οικονομικά, μπορεί και να πάει. Τώρα, άμα βρει άκρη και με το 1 εκατομμύριο ευρώ που έχει βάλει ο Σαββίδης, πες και σε εμάς. Γιατί είναι ένα μικρό αδιέξοδο αυτό. Δεν τον έχει το Άσορ Μάκτο που λένε, μωρέ. Αυτός είναι πολύ λευκός, δεν είναι αυτός. Ο Μπουλά αυτός είναι. Εσύ τον είδες απλά να παίζει και λες να ένας μαύρος. Τον είδα σε ένα πασεραϊκό σκισαμικό στο κύπελο, ρε φίλε, που κάνει όργια. Όργια. Δεν μπορείς... Δηλαδή έχουν γίνει 10 φάσεις στο παιχνίδι του Κισαμικό, 2 γκολ, τα έχει κάνει όλα αυτό. Ναι, ήταν κύπελο όμως αυτό που λες. Δεν είναι πιο χαλαρό παιχνίδι. Ε, πώς. Και ο Άρης πήγε και έτσι με στον Ιγυνιακό στο κύπελο, αλλά στο πρωτάθλημα. Ρε, εσύ σου λέω τώρα δεν γίνονται αυτά τα πράγματα που έκανε. Δεν γίνονται. Και δεν τον έχει. Είναι δυνατόν να μην τον έχει. Τώρα περιμένουμε λίγο ακόμα για το ποδόσφαιρο. Πάντως. Για να πάμε και στο μπάσκετ και στο handball. Για το ποδόσφαιρο, Δημήτρη, εγώ επειδή τα βλέπω λίγο αποστασιοποιημένα με την έννοια ότι πρώτον είμαι πολύ φρέσκος στα αθλητικά και έχω μια άλλη αίσθηση για το πώς γίνεται το ρεπορτάζ όντας εφημεριδά σε πιο light είδη ρεπορτάζ,
αλλά και πιο συγκεκριμένα, επειδή δεν έχω και αυτό το βάρος τώρα να κάνω το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ και να πρέπει να είμαι σε όλα αυτά τα τηλέφωνα κλπ. Λέω το εξής. Εγώ ειλικρινά αναρωτιέμαι μήπως πρέπει να ξαναβάλουμε όρους και να βάλουμε κανόνες στην ιδέα του ρεπορτάζ, διότι εξοργίζομαι όταν κάθε χρόνο πριν τελειώσει ακόμα το πρωτάθλημα και πριν έρθει και η μεταγραφική περίοδος του Ιανουαρίου, δηλαδή από τον Νοέμβριο και μετά και από τον Απρίλιο και μετά, μπορεί το οποιοδήποτε όνομα αβίαστα να γραφτεί και να γίνει και viral, το οποιοδήποτε στέλεχος αβίαστα να πληγεί και να φύγει ή ένα άλλο άσχετο να έρθει και να έχουμε ανακατοσούρα τεράστια, έρχεται ο τάδε, φεύγει ο τάδε, είδατε δηλαδή τι κατά καιρούς στον ΠΑΟΚ τα τελευταία χρόνια τι έχει συμβεί, και να είναι η εταιρεία αλλά και ο σύλλογος συνολικά σαν οργανισμός έρμεο, ας πούμε, της διάθεσης του καθενός να γράψει κάτι που μέχρι πριν από λίγα χρόνια ήταν λίγο πιο συγκεκριμένο, γιατί υπήρχαν μόνο οι εφημερίδες και τα ράδια που έλεγε κάποιος μια κουβέντα και έφευγε στον αέρα. Τώρα, φίλε, όμως με το ίντερνετ δεν μπορεί να συνεχιστεί αυτή η κατάσταση και να γίνονται πινκ-πονγκ ειδήσεις. Το γράφει ένας ξένος που ντεμέκ το έμαθε από Ελλάδα. Το βλέπει ο Έλληνας, λέει, α, για να το λένε οι ξένοι ισχύει. Γράφεται ξανά στην Ελλάδα, το ξαναπαίρνει ο ξένος και λέει, επιβεβαιώνομαι που το είχα πει, να και οι Έλληνες το ίδιο λένε. Και το μόνο που συμβαίνει είναι να ζημιώνεται ο οργανισμός και να μην μπορεί να βρει ηρεμία, ενώ έχει ήδη πολλά υπαρκτά προβλήματα που τα κατά ένα μεγάλο ποσοστό ευθύνεται και ο ίδιος που τα έχει δημιουργήσει. Κοίτα, επειδή εγώ πιστεύω ότι τα media έτσι όπως είναι δομημένα τώρα και πιεσμένα και ανοιχτά στο να βάλλονται ευάλωτα από συμβαίνοντα, ναι, θα πρέπει ο ΠΑΟΚ να γίνει λίγο, δηλαδή να πέφτει πινελίκη, ρε φίλε, δεν γίνεται αλλιώς. Αυτή είναι η αλήθεια. Εμένα αυτό που με τρελαίνει είναι ότι εμείς είμαστε οι δέκτες της εσωστρέφειας όλη την ώρα. Δηλαδή, θα πάμε να πούμε το αυτονόητο απαντώντας σε τέτοια δημοσιεύματα, γιατί μας ρωτάει ο κόσμος, εγώ προσπαθώ να το αποφύγω πολλές φορές. Εντάξει, και στο τέλος θα αρχίσει να λέει ο άλλος, σαν τους καλύπτεται, τα φιλαράκια σας, σαν τα ένα, αν τα άλλα. Και μου το παίζει ο άλλος Μπρούκλινς, να πούμε, έβγαλα μια είδηση, τι ωραία, τι καλά κτλ. Τέλος πάντων, όσο δεν υπάρχει επικοινωνία και όχι από το γραφείο τύπου. Το γραφείο τύπου, φίλε, παλεύει είτε με τα πώς του Κυρκύρη, είτε με, ξέρω εγώ, κάποια πραγματάκια που γίνονται δεξιά-αριστερά, δηλαδή έχει βελτιωθεί πολύ το πράγμα. Όταν τα στελέχη μου είναι μουγκά, δεν πας πουθενά. Το στέλεχος μέσα στο κομμάτι της παρουσίας του στην καθημερινότητα της ομάδας είναι και η επικοινωνία απέναντι στο κοινό. Όταν εσύ προσπαθείς να περάσεις μουλοχτά το παρόν σου στην ομάδα και να έχεις τη μικρότερη δυνατή φθορά, δεν κάνεις καλά τη δουλειά σου. Είναι πάρα πολύ απλά τα πράγματα. Ας δούμε λίγο τους χορηγούς της δεύτερης ώρας. Με Γκολόσο. Γκολόσο, φίλε, ο βασιλιάς του Πενιλή. Με δύο Πενιλή, το ένα δώρο. Τρία δηλαδή Πενιλή παίρνεις. Δύο συν ένα. Αν πάρεις και μια πίτσα μεγάλη της αρεσκίας σας, μια Πέψη 1,5 λίτρου δώρο και αυτή. Παπάφι με κλεάνθους γωνία. Το Γκολόσο από τη μία το μεσημέρι μέχρι και τις 5 τα ξημερώματα είναι εκεί για εσάς. Και η Ρέμβη στην παρέα μας. Σήμερα είναι Δευτέρα και όλες οι μπύρες Μύθος και Κορώνα κοστίζουν 3 παρακαλώ ευρώ. Καλά την πιάτσα Ρέμβη, δεν το συζητάω. 2-3-10-4-33-100 να κλείσετε να τραπέζι ή να πάτε κατευθείαν εκεί στο τέρμα της Οδού Πλαστήρα στην περιοχή της Ρέμβης με θέα όλη τη Θεσσαλονίκη και όλο το θερμαϊκό κόλπο. Προτείνω να μην πάμε στο διάλειμμα, να πάμε τώρα στο Νίκο το Μοσχοβίτη λίγο πριν αναχωρήσει για Γερμανία, όπου θα καλύψει το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με την Oldenburg, θα καλύψει αυτή την αποστολή, θα περιγράψει και τον αγώνα που γίνεται αύριο στη Βόρεια Γερμανία, νομίζω λίγο έξω από τη Βρέμη είναι το Oldenburg, γιατί θα χρειαστεί να επιστρέψουμε στα ποδοσφαιρικά. Πάμε στο Νίκο. Νίκο, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Όλα καλά? Όλα καλά. Λοιπόν, η ομάδα του ΠΑΟΚ έχει αναχωρήσει από το πρωί για τη Γερμανία, έτσι? Ναι, ναι, από νωρίς το πρωί, μέσω Μονάχου, από εκεί Βρέμη και δίπλα που είναι το Oldenburg από τη Βρέμη, περίπου μισή ώρα είναι η απόσταση. Με ποιες απουσίες? Χωρίς τον Μαργαρίτη και χωρίς τον Πέινερς και πάλι. Ο Λετωνός
και στο μάτς με τα Τρίγκαλα το πρωί του αγώνα προσπάθησε να μπει, δεν τα κατάφερε, πονούσε. Και χθες προσπάθησε και πάλι να μπει στην προπόνηση, αλλά συνέχισε να έχει ενοχλήσεις και έτσι αποκλείστηκε από την αποστολή. Ο ΠΑΟΚ ταξιδεύει στη Γερμανία για ένα πολύ πιο δύσκολο παιχνίδι από αυτό που είχε το Σάββατο. Είχε αντιμετωπίσει ένα πολύ ποιοτικότερο αντίπαλο από αυτόν. Και σίγουρα όταν το rotation του μικραίνει, είναι ένα ακόμα πρόβλημα που πρέπει να προσπεράσει ο Μαρκόπουλος και η παίχτες του. Τι γίνεται, Νίκο, πιστεύεις ότι πηγαίνεις πολύ καιρό αποστολές ακόμη? Κοίταξε να σου πω λίγο κάτι, αν τα βάλουμε κάτω, δεν νομίζω ότι δεν δικαιούμε τέτοια επίθεση που δέχομαι. Δηλαδή, τώρα τι να θυμηθώ απλά φέτος ένα Μπακού, ας πούμε, καταλαβες. Δηλαδή, δεν νομίζω ότι... Η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Δεν μπορείς να νομίζω δηλαδή ότι η επίθεση που δέχομαι είναι πολύ μικρή σε σχέση με αυτά που έχω ζήσει. Καταλαβες. Πού έχεις φέρει νίκη? Καβάλα, Τρίκαλα. Ωραία, κάτω από τη Λαμία. Μεταξύ τους, Καβάλα, Τρίκαλα. Καβάλα. Κάτω από τη Λαμία. Κάτω από τη Λαμία. Να την αντιστρέψω την ερώτηση. Ναι. Πού έχεις φέρει νίκη, κάτω από τη Λαμία? Εγώ. Τέσσερις φορές στο Καραϊσκάκι. Και ο Τσόρμπα πήγε στην τέτοια, πήγε στην Τρίπολη. Άλλο Τσόρμπα. Άλλο Τσόρμπα. Ο Τσόρμπα έχει πάει Τρίπολη και πήρε και το έφερε το διπλό. Μάγκη. Εντάξει. Ναι, άλλο αυτό. Άλλο αυτά. Εντάξει. Κάτω από την Αθήνα δεν έχουμε φέρει διπλό, όχι. Έχεις ένα σερί 6 αποτυχημένων αποστολών. Όχι, κάνεις λάθος. Πέρσι μετά το κερατσίνι υπήρχαν Τρίκαλα, υπήρχε μετά το Καβάλα, δεν είπα τότε Καβάλα έξω. Πώς το περνάς έτσι μετά το κερατσίνι? Ούτε οι ρεμπέτες δεν βγάλαν μετά το Άγιο κερατσίνι. Νίλο, Άγιο Νίλο, κερατσίνι κοκκινιά. Ναι, το κερατσίνι δεν βγαίνει ποτέ από πάνω μας. Η ρετσινιά από το κερατσίνι δεν φεύγει. Ναι, έτσι. Κάθε βράδυ στο μυαλό μου σεργιανάω. Αλλά το σερί το φετινό μέχρι στιγμής έχει Λευκάδα και Τρίκαλα, καταστροφή. Εντάξει. Ειδικά στη Λευκάδα. Όπω ρε φίλε, Λευκάδα, πώς γύρισες από εκεί? Λευκάδα, παιδιά, γιατί κουράγιο. Ήταν πραγματικά οδυνηρή. Γιατί ήταν και μακριά. Εγώ τα Τρίκαλα μέχρι να καταλάβεις τι έχει γίνει, έχει φτάσει. Ναι. Ήταν μακριά. Τέλος πάντων. Εντάξει. Φίλος γράφει, οι άνθρωποι αυτοί χωρίς εδώ, μέσα και ο Σούλης, πλέον προσπαθούν να μας πείσουν ότι οι Αμερικανοί απλώς δεν προσαρμόστηκαν ακόμα και όχι ότι είναι οι χειρότεροι σε όλη τη βαλκανική περίμετρο. Όταν τίθεται θέμα των Αμερικανών και ειδικά του Τέιλορ, τι απαντήσεις δίνουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ? Κοίτα. Επίσημα ή ανεπίσημα, ρε παιδί μου. Μακάρι το θέμα μόνο να ήταν ο Τέιλορ. Αυτό δηλαδή με την εικόνα που είδαμε το Σάββατο, απάντηση, έτσι. Όχι, καθόλου διπλωματική. Σε συγκεκριμένα. Με το που μετά το πρώτο παιχνίδι με τη Λευκάδα, είχε γίνει μια κουβέντα, συζήτηση, γιατί και στον ΠΑΟΚ τρόμαξαν με αυτά που είδανε σε εκείνο το παιχνίδι, το πρώτο μάτσο πρωταθλήματος. Δεν είναι ψέμα ότι ο ΠΑΟΚ ρώτησε και 2-3 ατζέντιδες για να δει τι γίνεται στην αγορά τότε. Εντάξει. Από αυτό που ρώτησε, προφανώς και δεν προέκυψε κάτι που να τον ενδιαφέρει ή κάτι που να είναι και σε αυτά που μπορεί να δώσει, έτσι. Και έτσι το παράτησε. Ναι, στο πρώτο παιχνίδι λες ότι μπορεί και να έτυχε. Μετά από 10 μάτσο που η απόδοση είναι ανεμική. Λες, αν έπαιζε το παλικάρι ο Καμάρας που μπήκε προχθές στο τέλος, αντί του Τέιλορ, τι χειρότερο, τι λιγότερο θα έχει ο ΠΑΟΚ? Ναι, επίσης η τελευταία ενημέρωση πάνω σε αυτή την ερώτηση που κάνεις και εσύ, Δημήτρη, είναι μετά το ξεκίνημα του πρωταθλήματος ότι η ομάδα μένει ως έχει, δουλεύει και προσπαθεί για την βελτίωση. Αυτή είναι η τελευταία ενημέρωση σε αυτό το κομμάτι. Έτσι. Mm-hmm. Απλά πλέον, έχοντας δει σε 15 περίπου μάτς σε όλες τις διοργανώσεις, πολλά είπα, 12-13, δεν μπορεί αυτά που βλέπουμε εμείς να μην τα βλέπουν οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ. Βεβαίως. Δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν μπορεί να βλέπουμε εμείς ότι ο Τέιλορ από τα 7 παιχνίδια πρωταθλήματος στα 5 είναι στο 0. Έτσι. Δεν μπορεί να βλέπουμε εμείς ότι ο Μπράιαντ είναι ένας παίκτης που σε κάθε παιχνίδι έχει 3 στα 15 σουτ. Δεν είναι τυφλοί, το βλέπουν. Και επειδή έχουμε μείνει στον Τέιλορ συγκεκριμένα, ο Τέιλορ είναι ένας. Για εμένα δεν είναι το μοναδικό θέμα. Ο Μπράιαντ δηλαδή, είναι τραβηγμένες ενέργειες συνεχώς, τώρα μας έχει πάει στα νεύρα, εντάξει. Ναι. Υπάρχει ένα θέμα στον Άσο, το οποίο είναι σημαντικό. Έτσι, δηλαδή ο ΠΑΟΚ όταν παίζει 5 εναντίον 5 έχει σοβαρό πρόβλημα. Και ειδικά στα τελευταία μάτς. Αφήνω τα Τρίκαλα έξω που δεν ήταν καλύτερη ομάδα. Στα τελευταία μάτς με την ΑΕΚ, με τη Βιλερμπάν, με την Νεπτούνας. Στο 5 εναντίον 5 στο τέλος είχε πάλι θέμα. Και έχει θέμα γιατί ο Τσόχλας ξεκίνησε εξαιρετικά, αλλά τώρα περνάει μια περίοδο ίσως κούρασης, δεφορμαρίσματος. Και στη τελική ο Τσόχλας δεν είναι για να σου παίζει 25 και 30 λεπτά. Και να σου είναι ο παίχτης που θα οργανώσει,
που θα δώσει τη σωστή πάσα, που θα σκοράρει κιόλας. Έτσι, σε αυτή τη θέση θα έπρεπε να έχεις έναν παίχτη, ο οποίος να σου δίνει πολλά περισσότερα από αυτά που σου δίνουν αυτοί που έχεις τώρα. Έτσι. Και ο ΠΑΟΚ δεν έχει ένα τέτοιο παίχτη. Και για εμένα το Σάββατο, προφανώς το παρακολουθήσατε το παιχνίδι, ο ΠΑΟΚ σε πολλά σημεία του αγώνα ήταν απίστευτα αφελής στο παιχνίδι του. Δηλαδή, μα μόνο αφελής ήταν. Έπαιζε για να παίξει, να περνάει η ώρα. Πραγματικά. Δηλαδή, τα τρίκαλα κάναν το απλό πράγμα. Δηλαδή, του δώσανε τα σουτ. Κάτι το οποίο ήταν. Δηλαδή, όποιος βλέπει τον ΠΑΟΚ στα παιχνίδια του και κάνει ένα απλό σκάουτινγκ, μπορεί να το καταλάβει ότι δεν είναι μια εύστοχη ομάδα από τα 6-75, δεν είναι μια ομάδα που ψάχνει το τρίποντο. Είναι μια ομάδα η οποία προσπαθεί κοντά από το καλάθι. Αλλά εγώ έχω μόνο το Σάιμπερ να βάζει και έχει πάρει τα λιγότερα τρίποντα. Πρόσεξε με. Αυτό που σου λέω για την αφέλεια που λέμε. Οι ομάδες που έχουν μια απλή μπασκετική νοημοσύνη, έτσι, οι παίχτες που είναι λίγο έμπειροι, δεν λέω να έχουν παίξει 10 χρόνια Ευρωλίγκα. Έτσι, όταν θα σουτάρεις 3-4 σουτ και δεν βάζεις, σταματάς να σουτάρεις. Ψάχνεις άλλο τρόπο για να βάλεις την μπάλα στο καλάθι. Προσπαθείς να το πλησιάσεις. Προσπαθείς να τρέξεις. Ο ΠΑΟΚ στο παιχνίδι αυτό το Σάββατο έτρεξε 2 λεπτά. Στο 5-5 είχε σοβαρό πρόβλημα, δεν μπορούσε να σκοράρει στο 5-5 και δεν έβρισκε και λύσει τα θετικά rebound και τα τρίκαλα ήταν και σε αυτό πολύ καλά διαβασμένα. Δηλαδή πηγαίνανε πολύ δυνατά στα rebound. Και ο ΠΑΟΚ δεν έτρεξε. Δεν μπόρεσε να τρέξει ποτέ. Να βάλει την μπάλα στο παρκέ και να προσπαθεί τουλάχιστον έτσι. Δηλαδή με πίεση στην άμυνα και με τρέξιμο. Δεν το έκανε ούτε αυτό. Το έκανε 2 λεπτά στην τέταρτη περίοδο, όταν πήγε στους 10. Και για εμένα το Σάββατο ειδικά φάνηκε για το θέμα της ψυχολογίας που υπάρχει πλέον στην ομάδα. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ όταν προσπαθούσε να γυρίσει τη διαφορά με το που δεχόταν ένα καλάθι, ένα τρίποντο, έβλεπε και στα πρόσωπά τους ότι δεν είχαν αντίδραση. Ήταν ξεκάθαρο αυτό το Σάββατο. Είναι πολλά τα προβλήματα. Και αυτό που λέμε για τον Τέιλορ, ας πούμε, που το έχουμε πάει στον έναν, μακάρι να ήταν μόνο αυτός. Δηλαδή, να ήταν το μοναδικό πρόβλημα ο Τέιλορ, ο οποίος κάποια στιγμή θα γυρίσει ο Μαργαρίτης και θα αλλάξει, ή μπορεί να αλλάξει, όχι θα αλλάξει. Και να λυθεί το θέμα. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Δεν είναι μόνο αυτό. Και στις όσες κουβέντες κάναμε και τις προηγούμενες εβδομάδες, λέγαμε ότι τώρα έρχονται τα ζόρικα παιχνίδια για τον ΠΑΟΚ. Ότι ναι, μεν έκανε τις νίκες, ναι, μεν πήρε ψυχολογία, αλλά στα ζόρικα παιχνίδια η καλή διάθεση, η όρεξη δεν αρκεί. Θέλεις και άλλα πράγματα για να τα κερδίσεις. Και έτσι όπως πήγε το μάτς Τρίκαλα το Σάββατο, που τους έδωσε και από την αρχή να βάλουν 2-3 μεγάλα σουτ και να το πιστέψουν. Ακολουθούσε όλο το μάτς, δεν μπορούσε να γυρίσει ποτέ. Ο Μπάρλου, σ' άρεσε? Καλός παίχτης. Μου άρεσε ο άλλος, ο Μπιρούτα, ο οποίος είναι 1,97 σαν τον Τέιλορ. Και κάνει τα πάντα. Και είχε 13 πόντους, 11 rebound και 7 assist. Πήγε να κάνει triple-double ο Μπιρούτα, ο Λιθουανός. Σωστό. Αυτός μου άρεσε πιο πολύ. Τώρα, αύριο ο ΠΑΟΚ τι ώρα παίζει? Πάω παιδιά αύριο το βράδυ στις 9 με την Oldenburg, η οποία σε σχέση με πέρσι όταν την αντιμετώπισε στους 32 του EuroCup έχει βέβαια κάποιες αλλαγές, αλλά ας πούμε τον Αμερικανό, τον Kramer που είχε κάνει μεγάλη ζημιά πέρσι στον ΠΑΟΚ τον έχει. Τον Polding που είναι εκεί καμιά δεκαριά χρόνια στην Oldenburg τον έχει ακόμα. Έχει αλλάξει κάποιους παίχτες μεν, αλλά έχει έναν κορμό από την περσινή ομάδα που είχε αντιμετωπίσει ο ΠΑΟΚ στο EuroCup. Έχει νικήσει την προηγούμενη εβδομάδα την ΟΣΑΚ εκτός έδρας. Είναι στο 3-2. Και ο ΠΑΟΚ πρέπει με όλα αυτά τα δεδομένα να παρουσιάσει καλύτερο πρόσωπο, γιατί στα Τρίκαλα επέστρεψε και σε πολύ κακές εμφανίσεις. Δεν είναι μόνο ότι έχασε. Έκανε και μια πολύ κακή εμφάνιση σε 40 λεπτά αγώνα. Δεν είχε ούτε ένα δίλεπτο τρίλεπτο που να ξέσπασε, που να είχε ένα σερί, που να επέβαλε το δικό του ρυθμό. Όλα αυτά θα πρέπει λοιπόν να τα αφήσει πίσω, σύν την απουσία του Πέινερς, και αύριο το βράδυ στο γήπεδο της Oldenburg να είναι ανταγωνιστικός και φυσικά αν μπορείς να διεκδικήσεις την νίκη, έτσι, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι στο 2-3. Δηλαδή αν πάει στο 2-4 σίγουρα μένει πίσω τώρα που μιλάμε. Τώρα στην πορεία των ομίλων θα δούμε πώς θα εξελιχθεί το θέμα της πρόκρισης και πόσες νίκες θα χρειαστούν για να είσαι στις 4 ομάδες ή ακόμα και στις 5, γιατί είναι και η καλύτερη πέμπτη, που θα περάσουν στην επόμενη φάση. Εντάξει. Ας μην είναι στην Ελλάδα στις 2-3-4 τελευταίες, γιατί εκεί θα ήταν αν δεν κέρδει τον Απόλλωνα με το τελευταίο σου του Σάιμπερτ και τον Άρη. Εντάξει, εκεί. Εντάξει. Μέτρησε και φανέλα. Τελευταίο σου ήταν. Τελευταίο σου ήταν και μάλιστα μετά από άστοχο σουτ και rebound. Το άλλο λέω. Το άλλο με τον Άρη. Ναι, εκεί μέτρησε. Εντάξει, εκεί ήταν. Α, ναι, εκεί. Έχεις ένα δίκιο. Yeah. Λοιπόν. Ωραία Νίκο, καλό ταξίδι. Καλή διαμονή στη Γερμανία. Τα λέμε πλέον από Γερμανία. Να σκαλά. Να σου πω και κάτι άλλο, φίλε. Έχει δουλειές εκεί. Αν γυρίσεις. Εντάξει.
Είναι μια αγορά αναπτυσσόμενη. Και ωραία, και στο αντικείμενο. Δεν ανάγκη να πας στην Μπεμβέ να δουλέψεις. Ναι, ναι, ναι. Έχει και στο μπάσκετ εκεί. Πάρα πολύ καλές ομάδες. Άνθηση έχει στη Γερμανία. Είδα και αυτή που έπαιξε η ΑΕΚ. Πολύ καλή ομάδα. Είδα και την Μπάγερ. Πολύ καλή ομάδα. Η Μπάμπερκ εξαιρετική. Βεβαίως. Το πάλεψε το παιχνίδι με την Μπασκόνια. Το χοντρίνατε τώρα. Πολύ πιο πάνω το γερμανικό μπάσκετ το δικό μας πλέον. Το χοντρίνατε. Σχεδόν. Πλέον ναι. Εδώ ο άλλος τον είπε Αριανό το Μοσχοβίτη, να μην τον πούμε εμείς Γερμανό. Σε είπαν Αριανό, ναι. Καλά, σε είπαν Αριανό, πώς το δέχεσαι αυτό, ρε. Παιδιά, δεν ξέρω γιατί έχει επικρατήσει αυτή η Κυριακάτη, η εκπομπή του Σαββατοκύριακο τους μπερδεύει, διότι ο Παπαδόπουλος μιλάει σαν παουκτζής και εσύ είσαι πιο light. Έχει κολλήσει χρυσανθίτιδα ο συνάδελφος γι' αυτό. Ναι, έχει πάρει από εκεί. Άνα, μπράβο. Δεν σου, δε σου έρχεται να τον. Ναι, άμα καθαρίζεις και 1,5 χιλιάρικο το μήνα, λογικό είναι. Νίκο, καλό ταξίδι στην Γερμανία. Ναι, εννοείται. Ναι. Νίκο, καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια, ναι. Καλό ταξίδι, να είσαι καλά. Πώς τα λες έτσι σκασμένο. Τα κάνουμε, πάμε διάλειμμα. Όχι, όχι, δεν θα πάμε διάλειμμα. Τι? Δεν θα πάμε διάλειμμα. Σούβα, μα δεν μπορώ φίλο, άμα δεν πάρω μια ανάσα μετά την κόποση της εκπομπής. Όχι, όχι. Και το λες τον Τζορμπατζόγλου που είναι ήδη 2 ώρες πριν μέσα με τον Τζαλτίδη. Τον Τζορμπατζόγλου θα πάει σπίτι, ρε φίλε, θα βάλει την παντόφλα και τελείωσε. Εμείς θα κάνουμε. Και τελείωσε, βάρδια θα κάνει. Αυτά τώρα άσε τον Τζορμπατζόγλου τώρα που κλαίγεται. Θα βάλει την παντόφλα. Πώς... Έχει μια παντόφλα σίγουρα. Χειμερινή, είναι από αυτούς που έχει και χειμερινή και καλοκαιρινή. Θα επιστρέψουμε στο ποδόσφαιρο κάποια στιγμή. Κάποια στιγμή περίμενε. Να μας κάτσει. Πριν, πάμε... Παρέμβαση, το λέω από τώρα. Πριν πάμε στα του ποδοσφαίρου, θα μας πει ο Γιάννης Παρασκευαΐδης δύο πράγματα και για το handball και για το volley. Γιάννη, καλό μεσημέρι. Καλό σας μεσημέρι και σας και στους φίλους ακροατές του Λίμπερο. Όλα καλά. Όλα καλά, ναι. Δώσε μας λίγο, στήριξε μας λίγο αυτά που διαβάσαμε και αυτά που ακούγονται ότι ο ΠΑΟΚ αδικήθηκε, λέει, στο handball από στον αγώνα με τον Φίλιππο. Τι σημαίνει αυτό, πώς στηρίζετε? Εντάξει, για να είμαστε λίγο έτσι ακροβιοδίκοι, διαιτητικά λάθη στο παιχνίδι γίνανε όχι μόνο για τον ΠΑΟΚ και για τον Φίλιππο. Μπράβο. Για να είμαστε σωστοί. Ναι. Από εκεί και πέρα, στον ΠΑΟΚ διαμαρτύρονται κυρίως για τα διαιτητικά λάθη που γίνανε στο τέλος, στα 3 λεπτά του αγώνα για την ακρίβεια, όταν δεν δόθηκαν 2 καθαρά πέναλτι πάνω στον Άκη Κυπρέο, ενώ σε 2 επιθέσεις της Βέρειας κατηγορούν τον ΠΑΟΚ το διαιτητή ότι κάνανε 5 κάθαρα βήματα οι παίχτες της Βέρειας και τα οποία δεν δόθηκαν. Παράλληλα, από τον ΠΑΟΚ τονίζουν ότι σε ένα τέτοιο παιχνίδι, το οποίο αν μη τι άλλο είναι ο πρασινός ταμπλούχος και ο ΠΑΟΚ ο οποίος διηγεί κάθε χρόνο το πρωτάθλημα, θα περιμένανε να έχουν διοριστεί καλύτεροι διαιτητές. Από την Ομοσπονδία λένε ότι περίμεναν το παιχνίδι να είναι εύκολο λόγω της διαφοράς δυναμικότητας που υπάρχει ανάμεσα στις δύο ομάδες και δεν θεωρούσαν ότι θα χρειαστεί να βάλουν πιο έμπειρους διαιτητές. Εντάξει, όταν όμως ο ΠΑΟΚ ξεκινάει το παιχνίδι και βρίσκεται πίσω με 8 γκολ διαφοράς και κλείνει το ημίχρονο με 8-15, καταλαβαίνουμε όλοι ότι δεν είναι μόνο η διαιτησία, είναι και η εικόνα του ΠΑΟΚ κυρίως στο πρώτο μέρος. Έκανε μια υπερπροσπάθεια στο δεύτερο ημίχρονο, κατάφερε να ψαλιδίσει 2 φορές τη διαφορά από τα 8 τέρματα στα 5. Όταν πήγε στα 3 ήρθαν τα 2 διαιτητικά λάθη που ήταν κατά του ΠΑΟΚ και κάπως έτσι στερήθηκε τουλάχιστον την ισοπαλία που έχασε για ένα τέρμα. Ναι. Πριν το μάτσο όμως δεν ήταν ισχυρό φαβορί ο ΠΑΟΚ? Ήταν ισχυρό φαβορί με δεδομένο ότι όταν ο περσινός Φίλιππος Βέρειας κατακτάει πρωτάθλημα και κύπελο και από τους 7 βασικούς παίχτες της περσινής χρονιάς έχουν μείνει μόνο ο ένας. Όπου πέρυσι έχασε εδώ από τον ΠΑΟΚ. Που έχασε τον ΠΑΟΚ ακριβώς. Όταν από τους 7 βασικούς, Δημήτρη και φίλοι ακροατές, μένουν ένας μόνος βασικός, καταλαβαίνει ο καθένας ότι η ομάδα αποδυναμώθηκε. Ναι. Αλλά αυτό που γράψαμε και στο ΠΑΟΚ 24 συγκεκριμένα, ότι ναι μεν αποδυναμώθηκε, αλλά στη Βέρεια ξέρουν να γεμίζουν ρόστερ και ξέρουν να φτιάχνουν ομάδα ανταγωνιστική ακόμα και με νεαρούς παίχτες. Άλλωστε, αποδυναμώθηκε για οικονομικούς λόγους, έφυγαν οι παίχτες αλλού, τι... Βρήκανε καλύτερες προτάσεις οι παίχτες. Όταν, όταν μια ομάδα καταφέρει να παίρνει το πρωτάθλημα, οι συγκεκριμένοι παίχτες πάντα παίρνουν. Στην Ελλάδα ή και έξω? Στην Ελλάδα, στην Ελλάδα. Α, στην Ελλάδα. Εντάξει. Δηλαδή η καλύτερη μεταγραφή που έκανε η Βέρεια την φετινή χρονιά ήταν ο Μπουκοβίνας. Ναι. Ο οποίος αντικατέστησε τον Τσιλιμπάρη, ο οποίος ήταν στους 3 καλύτερους θεματοφύλακες της περσινής σεζόν. Mm-hmm. Εντάξει. Το θέμα είναι ότι πέρα από τη διαιτησία, ο ΠΑΟΚ πήγε πολύ κρύα στο παιχνίδι. Ο Μπουκοβίνας κατέβασε ρολά στα πρώτα 5 λεπτά του αγώνα και εκεί άνοιξε η διαφορά, ξεκίνησε να ανοίγει η διαφορά για τον Φίλιππο Βέρειας αρχικά στα 3 τέρματα, όπου έσπασε και ακόμη και στα 8.
Και κάπως έτσι για μένα τουλάχιστον χαθήκε το παιχνίδι. Δηλαδή δεν μπορείς να στέκεσαι μόνο στη διαιτησία όταν ξεκινάς το παιχνίδι και ο Φίλιππος Βέριας καταφέρει από το τρίτο λεπτό του αγώνα να χτίσει ήδη μια διαφορά τεσσάρων τερμάτων. Mm-hmm. Έγιναν λάθη, τα σχολίασε και ο ομοσπονδιακός τεχνικός της εθνικής ομάδας Beach Handball, ο κ. Λατζαρίδης, ο Γιάννης, στην ζωντανή μετάδοση που κάναμε μέσα από το Power 24, το live streaming. Πολύ καλή. Αλλά από εκεί και πέρα μένει να πούμε και για την ομάδα. Δηλαδή, ο Βεσελίνοβιτς, ο οποίος είναι ο πρώτος σκόρερ του ΠΑΟΚ, ήταν ψιλοάφαντος στο παιχνίδι. Ναι. Πολύ σημαντικό. Ο Απόστολος Παλάσκας, που είναι δεύτερος σκόρερ της ομάδας, ήταν πάλι σε πολύ χαμηλό επίπεδο στο παιχνίδι. Και μάλιστα, αν θυμάστε, σε ένα σημείο που η διαφορά ήταν στα τρία τέρματα, είχε το πέναλτι και το αστόχησε, εκεί η διαφορά θα πήγαινε στα δύο γκολ και υπήρχε χρόνος, ένα 7 λεπτό αν δεν κάνω λάθος, για να γυρίσει ο ΠΑΟΚ το παιχνίδι. Δεν έβαλε το πέναλτι, έβαλε στην επόμενη φάση γκολ η Βέρεια, ξαναπήγε στα 4 τέρματα διαφορά και συνέχισε δηλαδή το ίδιο μοτίβο μετά. Μάλιστα. Εντάξει, χάθηκε αυτό το μάτς. Έκανε εντύπωση οι πανηγυρισμοί των φιλοξενούμενων. Έτσι, πολύ έντονοι. Έγινε ένα σκηνικό, έγινε ένα σκηνικό, Δημήτρη, στις Κερκίδες, το οποίο πρέπει να το αναφέρουμε. Mm-hmm. Στην μεριά που είναι, να το πω, η επίσημη στο γήπεδο, δηλαδή όχι στην πλευρά που είναι η οργανωμένη οπαδοί του ΠΑΟΚ, οι συνδεσμίτες, mm-hmm. στην πλευρά που είναι η επίσημη, οικογένειες, παιδιά και γενικά οι πιο ήρεμοι οπαδοί, ο Θάνος ο Κωστακίδης, ο οποίος παίζει στο Φίλιππο Βέρειας και πέρσι έπαιζε στον ΠΑΟΚ, mm-hmm. δέχτηκε το τρίτο δίλεπτο και όταν πήγαινε να αποχωρήσει κατά την στα ποδητήρια, πέταξε τη φανέλα εκεί μπροστά στην είσοδο και άρχισε να βαράει τον τοίχο. Ναι. Και εκεί ξεσηκώθηκαν οι γονείς και οι πιο ήρεμοι, να το πω, στο γήπεδο με τον παίκτη. Και έτσι κάπως ξεκίνησε αυτή όλη η ένταση που υπήρξε στο τέλος. Δηλαδή ξεκίνησε η ένταση από ανθρώπους που κάθονται πάντα στην πλευρά που είναι οι πιο ήρεμοι και δεν δημιουργούν ποτέ πρόβλημα. Πλαντέδρασαν με την κίνηση του Κωστακίδη, γιατί το θεωρούν και δικό τους παιδί, γιατί ήρθε πέρσι στην ομάδα και πρόσφερε. Και δεν περίμεναν μια τέτοια αντίδραση από τον συγκεκριμένο αθλητή. Αλλά εντάξει, να μην είμαστε και άδικοι. Εμείς τα βλέπουμε σαν δημοσιογράφοι, σαν θεατές. Αλλά όταν είσαι στο παιχνίδι και οι παλμοί ανεβαίνουν στο 200, το να ξεφύγεις είναι, νομίζω, μια λεπτή κλωστή. Μάλιστα. Ωραία. Ας τα αφήσουμε στην άκρη στο βόλεϊ για την Ευρώπη. Τι ακολουθεί για τον ΠΑΟΚ μετά τον αποκλεισμό από το Champions League από μια πολύ καλύτερη ομάδα? Εντάξει, καταρχάς να πούμε ότι ο ΠΑΟΚ, παρότι δεν θα μπορούσε να περάσει mm-hmm. Τη συγκεκριμένη ομάδα, γιατί αν μη τι άλλο, όσοι παρακολουθήσαν τα παιχνίδια κατάλαβαν ότι υπάρχει τεράστια διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες. Mm-hmm. Άλλωστε η Ισχρά, θα το δει και ο κόσμος, αργά ή γρήγορα θα καταφέρει να φτάσει μέχρι το... μήπως στους ημιτελικούς, αλλά στην οκτάδα θα μπορέσει να φτάσει. Το θέμα είναι ότι από εδώ και πέρα ο ΠΑΟΚ συνεχίζει στους 32 του Save Cup. Τώρα περιμένει να μάθει τις επόμενες ημέρες τον αντίπαλό του. Θα προκύψει μέσα από τον νικητή του ζευγαριού Νόβι Παζάρ και Ομόνια Λευκοσίας. Η Νόβι Παζάρ είναι καταρχάς η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη στη Σερβία, το Νόβι Σαντ. Ναι. Είναι από εκεί η συγκεκριμένη ομάδα. Είναι μια ώρα από το Βελιγράδι η συγκεκριμένη πόλη. Παίζει με την Ομόνια Λευκοσίας. Το φαβορί εδώ είναι η Ομόνια Λευκοσίας. Το πρώτο παιχνίδι ανάμεσα στην Νόβι Παζάρ και την Ομόνια είναι προγραμματισμένο για τις 8 Δεκεμβρίου δηλαδή. Ο Παναληπτικός είναι στις 20 και δηλαδή στις 20 Δεκεμβρίου θα μάθουμε με ποιον θα παίξει ο ΠΑΟΚ στους 32. Πάνω στο Save Cup να σημειώσουμε κιόλας ότι αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να φτάσει στους 8 θα μπορέσει να κληρωθεί ακόμα και με τον Ολυμπιακό. Μάλιστα. Το οποίο είναι αντιμέτωπος βέβαια με την Σοργκούτ. Ένας αντίβαλος περίπου στα μέτρα του Ερυθρόλευκου. Αυτή είναι η συνέχεια για το βόλι στην Ευρώπη. Για τη δεύτερη τάξη διοργάνωση. Και όσον αφορά το πρωτάθλημα, είδαμε ότι επόμενο μάτς είναι με την Κηφισιά εκτός έδρας. Το ΠΑΟΚ Παναθηναϊκός θα γίνει 1η Δεκεμβρίου. Και το όλο ζήτημα είναι πότε θα παίξει ο Ντάντε πλέον, έτσι. Σε συνέντευξη που είχε κάνει και στο ΠΑΟΚ 24 ο κύριος Γιάννης Καλμαζίδης, είχε δηλώσει ότι τον περιμένει τον Ντάντε πριν όμως γίνει η αναβολή του παιχνιδιού με τον Παναθηναϊκό, mm-hmm. ότι το περιμένει στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή και σε συζητήσεις off the record που κάνουμε, πότε ρεκόρτ θα είναι έτοιμος ο Ντάντε, πότε θα είναι ο Γκόμες, γιατί εντάξει, υπάρχει ανησυχία και υπάρχει ανησυχία και στον κόσμο του ΠΑΟΚ, το βλέπουμε καθημερινά και με σχόλια και στο Λίμπερο αλλά και στο ΠΑΟΚ 24 που οι φίλοι σχολιάζουν στις κατηγορίες του βόλεϊ.
Λογικά θα πάρει χρόνο συμμετοχή στην Κηφισιά. Εγώ αυτό περιμένω να δω. Ωραία. Από τη στιγμή που ο κύριος Καλαμαζίδης έχει τονίσει ότι στο Παναθηναϊκό θα τον βλέπαμε πρώτη φορά, χρονικά έρχεται τώρα το παιχνίδι της Κηφισιάς, νομίζω ότι ήρθε η ώρα του Αμαράλ Νταντέ. Και μετά από κανένα μήνα, 1,5, θα περιμένουμε τον Γκόμες και τη δική του προσπάθεια. Ωραία. Ο Γιάννη... οποίος είναι μεγάλο κεφάλαιο, Δημήτρη, και μακάρι να τα καταφέρει ο Χάρη, γιατί δεν είναι, πρέπει να καταλάβει ο κόσμος ότι ο Γκόμες δεν είναι μόνο μια μονάδα ποιοτική που θα μπει μέσα και θα αλλάξει τα δεδομένα. Ναι, είναι ο ηγέτης παντού. Ναι. Είναι ο ηγέτης. Σωστά. Ωραία, Γιάννη, σε ευχαριστούμε. Καλό μεσημέρι. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Πάμε για μια ανακοίνωση που αφορά τον Ηρακλή. Δεν ξέρω αν είναι από την ΠΑΕΑ, αν είναι από κάποιον άλλο φορέα. Ο Γιώργος Μαντζούκης είναι στη γραμμή. Γιώργο, καλό μεσημέρι. Καλή εβδομάδα, Δημήτρη. Καλό μεσημέρι. Χαίρετε, καλή εβδομάδα. Τι έγινε? Από την ΠΑΕΑ κλείσει. Από την ΠΑΕΑ κλείσει. Ναι. Δεν ξέρουμε ποιος την ανεβάζει, γιατί η γραφή δεν υπάρχει τύπου, αλλά μπήκε στο site της ομάδας. Εντάξει. Με κάποιο τρόπο. Δεν έχει σημασία αυτό. Σημασία έχει ότι υπάρχει, πλέον εγώ το βλέπω και ως κόντρα, δηλαδή δεν μπορεί να εξηγηθεί διαφορετικά. Λοιπόν, θα πω ότι έχει γίνει εντάχει μέσα στο Σαββατοκυριακό για τον κόσμο που δεν γνωρίζει, και για να καταλάβει και μετά αφού πούμε την ανακοίνωση το τι ακριβώς έχει συμβεί. Την προηγούμενη Πέμπτη ο κύριος Νικολαίδης, ο Γενικός Διευθυντής ΠΑΕ Ηρακλής, πήρε τον κύριο Δρακόπουλο, τον πρόεδρο του μπάσκετ, που είναι μέλος επιτροπής για συνάντηση με τον κύριο Καγιούλη. Mm-hmm. Το δέχτηκαν. Δεν ακολούθησε καμία τηλεφωνική επικοινωνία σύμφωνα με τον κύριο Δρακόπουλο. Η πλευρά της ΠΑΕ λέει άλλα, ο κύριος Δρακόπουλος λέει άλλα, και έχουμε φτάσει σε αυτό το γαϊτανάκι τώρα που ο Ηρακλής πάλι ζημιώνεται. Η ΠΑΕ Ηρακλής, προς ενημέρωση του φίλου κόσμου της ομάδας, θα ήθελε να υπογραμμίσει σχετικά με τη συνάντηση η οποία με δική της πρωτοβουλία θέλησε να υπάρξει το περασμένο Σάββατο με παράγοντες και παλέμαχους ποδοσφαιριστές του συλλόγου. Για το λόγο αυτό απευθύνθηκε στους κυρίους Παπαϊωάννου και του Διάρη, καθώς και στον κύριο Δρακόπουλο. Αρχικά υπήρξε από όλους θετική απάντηση με τη συνάντηση να ορίζεται για το Σάββατο στη Μίκρα. Σε τηλεφωνική επικοινωνία που έλαβε χώρα ξανά το πρωί του Σαββάτου από εκπρόσωπο της ΠΑΕ, υπήρξε άρνηση λόγω ανηλυμένων επαγγελματικών υποχρεώσεων από τους κυρίους Παπαϊωάννου και του Διάρη. Ενώ σε ό,τι αφορά τον κύριο Δρακόπουλο δεν απάντησε ποτέ τόσο στις κλήσεις που του έγιναν, όσο και στο μήνυμα που του στάλθηκε από συγκεκριμένο εκπρόσωπο της ΠΑΕ. Το κακό για τον κύριο Δρακόπουλο είναι ότι τα γραπτά μένουν. Πώς μπορεί να δικαιολογήσει λοιπόν τις αλλεπάλληλες κλήσεις που του έγιναν και δεν απάντησε? Πολλό δε μάλλον το γραπτό μήνυμα που του εστάλει, το οποίο δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Επομένως, το όποιο ενδιαφέρον τους για τα κοινά της ομάδας έχει ημερομηνία λήξης και όπως φαίνεται μάλλον περιορίζεται σε ευχολόγια από τα οποία ο κόσμος του Ηρακλή έχει χορτάσει. Κάνει και κριτική η ΠΑΕ Ηρακλής που τα έχει όλα στην εντέλεια και κατηγορεί τους ανθρώπους που ενδιαφέρονται εδώ και πάρα πολύ καιρό να αναλάβουν την ομάδα. Αποτέλεσμα 0. Αποτέλεσμα 0, γιατί δεν έγινε καμία συνάντηση, δεν βλέπω μετά και από αυτό να γίνεται καμία συνάντηση, μαλώνουνε, όπως καταλαβαίνετε, και ο Ηρακλής ζημιώνεται. Συνεχίζει να είναι σε αυτά τα πολύ δύσκολα μονοπάτια, που δεν ξέρω πραγματικά πώς μπορεί να ανταπεξέλθει. Γιώργο, στις 7 έχεις εκπομπή. Δεν έχω. Α, είναι το μπάσκετ σήμερα. Έχει διάρκεια Παναθηναϊκός. Άρα, οτιδήποτε άλλο προκύψει, αν κάποια απάντηση, κάποια εξέλιξη, για αν κάποιος ενδιαφέρει να δώσει λύση. Επειδή μιλούσατε με τον φίλο μου τον Γιάννη νωρίτερα για το βόλεϊ, να πούμε ότι περιμένουμε με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη μαγνητική του Καλαντάτζε, γιατί αν αποδειχθεί ότι έχει πρόβλημα στο γόνατο, καταλαβαίνετε ότι δεύτερη ομάδα της Θεσσαλονίκης θα έχει σοβαρό θέμα με το διαγώνιο. Τι να έχει, χιαστούς? Όχι, χτύπα ξύλο, έχει κάποιες ενοχλήσεις. Βέβαια. Εντάξει. Είναι λίγο παράξενο, γιατί με αυτές τις ενοχλήσεις έπαιζε και έπαιρνε 30-35 πόντους στο κάθε μάτς. Mm-hmm. Προχθές εγώ θεωρώ ότι ο Ηρακλής πήρε τεράστιο βαθμό, γιατί χωρίς τον Καλαντάτζε έχασε 3-2 στο Βραχάτι με δυσκολία. Αλλά δεν μπορεί να πηγαίνει συνέχεια χωρίς διαγώνιο, αυτό έγινε μία φορά. Μας. Καλώς, Γιώργο, σε ευχαριστούμε. Να είστε καλά. Καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Please resuscitate a G. Give me mouth to mouth or even give me self to mouth. Damn, cause you don't know what she... Και τώρα, οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfeast.gr. Μια προσφορά από την GAS 24 Κουγιουμτζίδης. Λοιπόν, λίγο γρήγορα να πούμε ότι είναι γνωστό πλέον από χθες το βράδυ ότι εξέπνευσε ο πρώην πρόεδρος της Δημοκρατίας, ο Κωστής Στεφανόπουλος, πλήρης ημερών θα λέγαμε, σε ηλικία 90 ετών. Είχε ταλαιπωρηθεί τις τελευταίες δύο μέρες. Είχαμε καλύψει και την παρουσία του στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση. Θα κυδευτεί δημοσία δαπάνη. Έτσι κι αλλιώς, σύσσωμη πολιτική και πολιτική, πολιτιακή ηγεσία έχει
εξάρει έτσι και την, το χαρακτήρα του, την, το έργο του όλα αυτά τα χρόνια και ως πολιτικός και μετά σε αυτόν τον απίστευτο ρόλο του Προέδρου της Δημοκρατίας. Έλεγα στον Δημήτρη λίγο πριν ότι όλοι τον θυμόμαστε το 1999 όταν υποδέχτηκε τον Bill Clinton, πόσα πράγματα με ειλικρίνεια και ξεκάθαρα έτσι και θάρρος είχε πει στον τότε πλανητάρχη. Και από εκεί πέρα υπάρχει στην πολιτική σκηνή ένα πολύ σοβαρό θέμα με τη διαπραγμάτευση δανειστών και κυβέρνησης και την τελική συμφωνία για κάποιους πολύ βιαστικούς νόμους που θα είναι να περάσουν μέχρι τις γιορτές. Είναι να κατατεθεί και ο προϋπολογισμός που προβλέπει για το 2017 μια μικρή ανάκαμψη, δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό, ενώ στην τοπική επικαιρότητα χθες το βράδυ είχαμε μια φωτιά σε διαμέρισμα στην γειτονιά σου, κυβερνημένης από εκεί προέρχεσε, στις Σικές. Ξέσπασε φωτιά σε ένα διαμέρισμα σε οικοδομή μεγάλη στις Σικές και χρειάστηκε πολύ μεγάλη δύναμη από άνδρες και οχήματα για να μην επεκταθεί. Τελικά σχεδόν κάει και το σπίτι, αλλά ευτυχώς δεν κινδύνεψαν κάτοικοι. Ήταν και νύχτα, ήταν μια δύσκολη κατάσταση. Ευτυχώς αποφεύθηκαν τα χειρότερα εδώ στην πόλη μας, στη Θεσσαλονίκη, ήταν αυτή η πυρκαγιά. Ήταν οι τελευταίες εξελίξεις από το newsfeast.gr. Μια προσφορά από την GAS 24 Κουγιουμτζίδης. Έχεις καφέ, εστιατόριο, χρησιμοποιείς φιάλη υγραερίου στο σπίτι? Τηλεφώνησε στην GAS 24 Κουγιουμτζίδης. Φιάλες υγραερίου με την εγγύηση της Petrogas. Θέρμανση εξωτερικών χώρων, κάλυψη εκδηλώσεων με μανιτάρια θέρμανση. GAS 24 Κουγιουμτζίδης. Από τη Γαμβέτα 115 για όλη τη Θεσσαλονίκη. Καλύπτουμε κάθε σας ανάγκη με επιτόπου παραδόσεις και υπεύθυνο σέρβις με ένα μόνο τηλεφώνημα. Στο 2310 847 700. Γιατί το υγραέριο δεν είναι παιχνίδι. GAS 24 Κουγιουμτζίδης. Άμεσα, ποιοτικά, υπεύθυνα στο χώρο του υγραερίου. Κλείνουμε. Για ό,τι άλλο προκύψει από τα του ΠΑΟΚ στο ποδόσφαιρο και όχι μόνο, τα λέμε τις επόμενες ώρες εδώ στον Λίμπερο. Από εμάς, από το Γκολόσο, το στέκι του Πενελή, Παπάθη 105 και Κλεάνθους γωνία, με delivery το οποίο έχει ξεκινήσει από τη 1 και πάει μέχρι τις 5 τα ξημερώματα, τηλέφωνο 911-110. Αλλά και η Ρεμβή ήταν σε αυτή την δεύτερη ώρα στην παρέα μας. Να πάτε να πιείτε ήρεμα σήμερα δευτεριάτικα ένα πολύ ωραίο καφέ. Αν θέλετε να συμπίσετε, έχει και φαγητό, έχει τα πάντα. Και το βράδυ που έχει πολύ καλές ξένες μουσικές, πίνετε Μύθος και Κορώνα με 3 ευρώ. 2-3-10-4-33-100. Στη Ρεμβή έχει και ένα εξαιρετικό πάρκινγκ ακριβώς απ' έξω. Στο τέρμα της Πλαστήρα, δεν στρίβετε αριστερά για να φύγετε για Άγιο Ιωάννη. Μένετε δεξιά και παρκάρετε πάνω στη θάλασσα κυριολεκτικά. Να πούμε και για την πολύ ωραία πρωτοβουλία του Λίμπερο και της Thermoservice που γεμίζουν την δεξαμενή της μονάδας αυτιστικού ατόμου Ελπίδα. Ήδη έχουν μπει με πρωτοβουλία του Λίμπερο 500 λίτρα πετρέλαιο στην δεξαμενή και από εκεί και πέρα η Thermoservice, που είναι μια εταιρεία της Καΐσης Oil Group, δίνει τη δυνατότητα για κάθε 200 λίτρα πετρέλαιο που βάζετε και το παραγγέλνετε με ένα απλό τηλεφώνημα στο 2310-685-216, ένα λίτρο να πηγαίνει επίσης στην δεξαμενή αυτιστικού παιδιού ατόμου Ελπίδα. Ένα άλλο για αστική χρέωση από σταθερό τηλέφωνο είναι το 811-44.000. Καλείτε στη Thermoservice και έτσι βοηθάτε μαζί με τον Λίμπερο να βάλουμε πετρέλαιο σε έναν οργανισμό που πραγματικά χρειάζεται βοήθεια. Είναι η μονάδα αυτιστικού ατόμου Ελπίδα. Λοιπόν, κλείνουμε. Καλή όρεξη στην ομάδα του ΠΑΟΚ που θα γευματίσει όλοι μαζί, από ό,τι μαθαίνουμε. Με ΠΑΟΚ 24 τα λέμε και πάλι αύριο στις 12.